ευλογήσον Δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αείμεθυμών κατά της συνεπίκειαν, μη αποστήσεις το ελέος σου αφήμων, αλλά τες αυτόν οίκεσαι. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, την κοινή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία δε Θεότομο και Παρθένε, το χειρόν ημών τα έργα κατεύθυνο και συγχώρησιν των πνευμάτων ημών έτησεν, εν το ψάλλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δύναμις, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Έλεος και αλήθεια συνήθισα δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλασα. Δόσκομεν. Ευλόγησες Κύριε τη γη σου. Φία. Προστή των επιστολής Παύλου του Ανάγνωσμα. Δόσκομεν. Τέκνον τίτεν. Χριστός ο Λόγος και περί τούτων βούλο μέσα διαβεβαιούστε την αφροντίδωση καλών έργων προείστασε υπεμπιστευκότες το Θεό. Ταύτα εσύ τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης, μοράζα ζητήσεις και γενεαλογίες και αίρες και μάλλας νομικάς περιείστατον, η σίγαραν ωφελής και μάταιη, ερτικών άνθρωπων με τα μία και δευτέραν ουθεσίαν παρετούν, διδώσω ότι εξέστρεπτε ότι ούτως και αμαρτιάνιον αυτοκατάκριτος, μαρθανέντωσαν δε ημέτερη καλόν έργων προείστασε, εις της Αναγίας Κρίας, να μη γιώσει να καρπεί. Ειρήνηση. Αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Εκ του κατά Ματθαίων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μας, σου δεν ισχύει έτι μη βληθήν έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων, ημίσεστε το φως του κόσμου, που δύναται πόλης κρυβήνε, επάνω όρους κειμένη, ουδέ και ουσι λίχνων, και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπη πάση της εν τη οικία, ούτω λαμψάτο το φως ημών έμπροσθε των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα, και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Μη νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε των νόμων ή τους προφήτας, ουκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν, Κύριε ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν, Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμευς τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάνων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμεν, Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Αθανασίου, την Ιού Πρεσβυτερίου της Αγριστώ Διακονίας παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθούμεν, Κύριε ελέησον. Πρωτεύσε εγώ σήμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκλήστης τότε του Κυρίου δεηθούμεν, Κύριε ελέησον. Πρωτού Αγίες είναι του ιδρωτού του τη δυνάμη και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθούμεν, Κύριε ελέησον. Πρωτού καταπευθύνει η πλουσία τη Θείαν χάρη της Αίγης ημών του Κυρίου δεηθούμεν, Κύριε ελέησον. Πρωτού γενέστη ημίν των Θεών ημών συνεργών και ανηλήπτωρα ενείς κατά το θείον αυτού φωτισμών πράττωμεν αγαθής του Κυρίου δεηθούμε. Πρωτού ρηστίνε ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράνου υπερβηγημένης εν όξου δεσπίνησης ημών Θεοτόπου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων.
Παναγία, μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν η ζωή μου, Χριστό το Θεό, παραθόμεθα. Πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, ο Θεός ημών, το πικρόν είδωρο επί Μωυσέως το λαό εις γλυκή μεταποιήσας και τα βλαβέρα είδατε επί Ελισέου άλλα τη θεραπεύσας και τα Ιορδάνια ρήθρα αγιάσας τη αχράτως σου επιφανία αυτός και νυν δέσποτα αγίασον το είδωρ τούτο τη ενεργία και επιφυτίση του Αγίου σου Πνεύματος και ποιήσον αυτό γενέστε πάση της αριωμένης και της μεταλαμβάνου συνεξ αυτού ευλογίας πηγήν ιατρίαν παθών αγιασμών οίκων πάσης επιβουλής ορατήστε και ορατών εξιτήριων ότι σώων το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων ειρήνη πάση σκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομεν κλείνον Κύριε το όσου και επάκουσον ημών εν Ιορδάνη βαπτιστήνε καταδεξάμενος και αγιάσας τα ύδατα και ευλόγησον πάντα σημάς σου δια της κλήσεως του εαυτόν αυχένος, σημαίνοντας ότι δουλείας πρόσχημα, και καταξίωσον ημάς σε πληστήνε του αγιασμού σου, δια της του ύδατος του του μεταλήψεως του κερατισμού, και γενέστε με Κύριε εις υγείαν ψυχής του και σώματος. Στην καλλιεργιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός ημών, εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν, συν τον άρχο σου Πατρίου, του Παναγίου και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σου Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμας. Σώμα ωραίων αξίους ημάς πίσω Θεότο και Παρθένε παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα ιώματα της ευθύης τη λαμβάνουση την ευλογία σου άκραντε. Κυρίου δεηθώμεν, Κύριο Θεός ημών ο φως εικόνα πρόσιτον, η πηγή της σοφίας και της γνώσεως όταν Σολομώντα σοφίαν διδάξας και δια της επιφυτήσεως του Παναγίου Πνεύματος, του Σαλιείς, Κήρυκας του Ευαγγελίου διδασκάλους και Αποστόλους αναδείξας, σύ Κύριο υπόν εξικότους φως λάμψε, λάμψον τες καρδίες των εντάφθα διδασκότων και διδασκομένων, την επίγνωση της εις αληθείας και το φως σου το αείδιον, δώσ' αυτής πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως. Φώτισον τους οφθαλμούς των ψυχών αυτών εις το ιδένε αυτούς και ποιήν το θέλημά σου. Υιούς φωτός ανάδειξον αυτούς, εν παντί έργο αγαθό καρποφορούντας και αυξανωμένους δια της άνωθεν σοφίας, πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμού Μαγίας σου Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων Ιεραρχών και Οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου και πάντου σου των Αγίων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον, δόξα σε γνώσ Θεός ημών, τας πρεσβείης Παναχράτου και Παναμού Μαγίας αυτού Μητρός, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
Αμήν διευκόντω Υιού Δεσπότου ημών Κύριε Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Αμήν. Ας αξίως, αγαπητοί μου αδελφοί, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, η χάρις του Αγίου Τριαδικού Θεού, να τελειώσουμε ένα καλοκαίρι και να αρχίσουμε το φθινόπωρο και ταυτόχρονα την εκκλησιαστική χρονιά, τη σχολική χρονιά και την ακαδημαϊκή χρονιά, που για την Εκκλησία μας είναι μία χρονιά μάθησης, ιεραποστολής και ποιμαντικής διακονίας. Ταυτόχρονα στη Μητρόπολη μας αρχίζουμε και τη σχολή γονέων, όπως κάθε χρόνο, ακολουθώντας τη γραμμή την οποία ο μακαριστός Μητροπολίτης Ισανίου και Σιατιστής Παύλος μας έχει κληροδοτήσει, δηλαδή το να προσέχουμε πολύ το πρώτο κύτταρο της κοινωνίας μας, που είναι η οικογένεια. Έχουμε την απέραντη χαρά και με αστήρευτη ευγνωμοσύνη που δεχόμαστε σήμερα εδώ την κυρία Χάριτη Μητρακούδη, η οποία παρόλο το φόρτο των εργασιών της, Λοιπόν, σεβασμιότατε και την ευχή σας, καλή αρχή, και θα ξεκινήσω να πω ότι όχι απλώς δυσκολεύτηκα ή το σκέφτηκα, πέταξα τη σκούφια μου που λένε, όταν δέχτηκα την πρόσκληση, γιατί νομίζω ότι εδώ και αρκετά χρόνια έχουμε χτίσει μία σχέση. Και εδώ, διασώσεις, live όπως το λέμε, αλλά βέβαια και μέσα από την εκπομπή που εδώ και πολλά χρόνια γίνεται, το «Μαθαίνουν, είμαι γονιός». Εξάλλου, κοντά σας μας έφερε με τον μακαριστό πλέον άντρα μου, ο μακαριστός πλέον Παύλος, και έτσι μας ένωσε εκείνη η αγάπη του, το ενδιαφέρον του και η παρουσία του, που αυτό λέγαμε με τον Μητροπολίτη σας και το τωρινό πνευματικό πατέρα, ότι είναι παρόν, έστω και αν λείπει. Γιατί καταρχήν, όταν φεύγουμε, δεν λείπουμε, είμαστε ακόμη πιο παρόντες. Γιατί έχουμε και απολαμβάνουμε τις δωρές του Θεού. Επίσης, χαίρομαι που κάνουμε μαζί την αρχή. Γιατί νομίζω ότι έχει πάρα πολύ σημασία να ξεκινάμε κάτι. Οι αρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν και εκείνο το περίφημο «Η αρχή είναι το ίμιση του παντός», που ισχύει. Και γιατί με το θέμα που διαλέξαμε σε συνεργασία με τον πατέρα Προκόπιο, τον υπεύθυνο εδώ της νεότητος και της σχολής γονέων, κάνουμε και εμείς ό,τι κάνουμε στα σχολεία, δηλαδή ξεκινάμε τα μαθήματά μας. Και αν μας ενοχλεί που είμαστε μαθητές, επιτρέψτε μου να πω τους ή άλλους ποιους γονείς ενοχλεί που είναι μαθητές, θέλουν, δεν θέλουν και χωρίς να το καταλαβαίνουν, είναι φέτος είμαστε υποψήφοι. Γιατί ξέρετε τι συνήθεια έχουμε. Όλοι μας τα κάνουμε. Ταυτιζόμαστε με τα παιδιά μας. Και όπως λέω με χιούμορ, όσοι έχουμε πολλά παιδιά, ταυτιζόμαστε λιγότερο, γιατί δεν μπορούμε να πάμε σε πάρα πολλές τάξεις συγχρόνως. Όσοι έχουν ένα-δύο, τα καταφέρνουν. Λοιπόν, παρόλα αυτά, με χιούμορ λέμε, αλλά και με πραγματικότητα, εδώ και πολλά χρόνια η Εκκλησία, σαν πραγματική μητέρα και σαν φωτισμένη παιδαγωγός, έχει ανοίξει την αγκαλιά της και δίνει το χέρι στους γονείς, στα πνευματικά της παιδιά, της Μητροπόλεως και όχι μόνο, για να μπορέσουν να τους ενθαρρύνει, να τους καθοδηγήσει, να γίνουν μαθητές. Η διαβίου μάθηση είναι και της μόδας και τη συστήνουν και ούτως ή άλλως υπάρχει μέσα από σεμινάρια, μέσα από σχολεία, για το σπουδαιότερο έργος το οποίο έχουμε καλεστεί να κάνουμε, δηλαδή την ανατροφή των παιδιών μας. Και σκέφτηκα ότι όπως κάνουν στα σχολεία, το διαπίστωσα ακόμη μια φορά, όσοι έχετε και μικρά παιδιά δημοτικού που συνηθίζουμε να ανοίγουμε τις τσάντες, και καλά κάνουμε και τις ανοίγουμε, γιατί μερικές φορές ξεχνιούνται και δεν φτάνουν ποτέ τα σημειώματα των δασκάλων στα χέρια μας, αρχίζουν τη σύνδεση όσων είχαν μάθει τα προηγούμενα χρόνια με αυτά που πρόκειται τώρα να μάθουν, ώστε να είναι σίγουροι ότι δεν θα χτίσουν στον αέρα. Παιδιά, χάρη μου έκανε εντύπωση, έβαλε στα παιδιά
να διαβάσουν τρίτη δημοτικού, χιλιάδες, εκατοντάδες, αν έχουν συνέστηση και έχουν καταλάβει τι θα πει μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες κτλ. Νομίζω λοιπόν ότι ορθώς διαλέξαμε, μας φώτισε ο καλός Θεός το θέμα, τα παιδιά μας, ένας άγνωστος κόσμος. Πρώτα απ' όλα για να επιβεβαιώσουμε μέσα μας ότι καλά κάνουμε και παρακολουθούμε όποτε μπορούμε και πρέπει να είναι από τις πρώτες και κυριότερες επιλογές μας, όπως για τόσα πολλά πράγματα φροντίζουμε για τα παιδιά μας, για τις δραστηριότητές τους, για τους καλούς δασκάλους, για τα καλά φροντιστήρια, για το καλό γυμναστήριο, για το καλό σπορ. Έτσι να φροντίσουμε κι εμείς, ώστε να ενισχύουμε όχι απλώς τις γνώσεις μας, γιατί δεν ήρθαμε για γνώσεις, αλλά να τον προσανατολισμό μας και την καθημερινότητά μας όσον αφορά την ιδιότητά μας ως γονείς. Γιατί θα ξέρετε ότι αποφεύγω να χρησιμοποιήσω την έκφραση και τη λέξη ρόλο, γιατί ο γονιός δεν έχει το ρόλο του γονιού, έχει την ιδιότητα του γονιού. Ο ρόλος είναι κάτι που είναι έξω από σένα. Το μαθαίνεις και μπορεί να το ξεχάσεις ή να τον αλλάξεις. Η ιδιότητα του γονέα μια φορά χαρίζεται από τον Θεό και σε συνοδεύει και στην ουράνια βασιλεία του Θεού, όπου ζητάμε τη μνημόνευση και να μας θυμούνται οι γονείς μας. Μια φορά γονιός, πάντοτε γονιός σε όλες τις περιπτώσεις. Έτσι ξεκινάμε ακριβώς για να θυμηθούμε και να συνδεθούμε. Δηλαδή, μερικά πράγματα που θα πούμε μπορεί να σκεφτεί κανείς, μα αυτά τα ξέρω ή είναι στοιχειώδη ή τα έχω ξανακούσει. Συμφωνούμε απολύτως, αλλά για να χτίσουμε και τα καινούργια που πρώτα ο Θεός ετοιμάζεται εδώ κάθε φορά στη συνάντηση της Σχολής Γονέων, πρέπει να θυμηθούμε, να επαναλάβουμε μέσα μας, να βεβαιωθούμε ότι έχουμε ξεκαθαρίσει, ότι έχουμε θεμελιώσει, ότι έχουμε αφομοιώσει, ότι έχουμε κατανοήσει και ότι έχουμε επίσης συμφωνήσει σε αυτά που ακούγονται και λέγονται. Ακριβώς τι είναι τα παιδιά μας, πόσο τα ξέρουμε, πώς λειτουργούμε, πώς μπορούμε να χειριστούμε τα πράγματα, να θεμελιώσουμε πάνω σε σημαντικές, δηλαδή θεμελιακές αλήθειες και από εκεί και πέρα, ανάλογα με την περίπτωση, ανάλογα με το θέμα, να χτίσουμε και επιμέρους. Τα παιδιά μας λοιπόν, ένας άγνωστος κόσμος, έλεγε ωραία φύσα, η χαριτωμένη φύσα, που ήταν πρόσκληση για την πρώτη συνάντηση εδώ και για τις επόμενες που πρώτο ο Θεός θα ακολουθήσουν με τις ευλογίες του Μητροπολίτη, με την αγάπη και τη φώτιση του Θεού. Και θα ξεκινήσω, γιατί μου αρέσει αυτό και μας βοηθάει να επικοινωνούμε, γιατί αυτή τη στιγμή μπορεί να μιλάω μόνο εγώ, αλλά κουβεντιάζω μαζί σας, που συνοδεύει το Πνεύμα, που ελπίζω επίσης να είναι εδώ σε αυτά που λέμε. Οι λέξεις μας βοηθάνε καμιά φορά για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε, γιατί μερικές λέξεις έχουν τόσο μεγάλη έννοια που μας ξεφεύγει, μερικές άλλες είναι λίγο διαστρεβλωμένες και λίγο παρεξηγημένες και πολλές φορές συμβαίνει και στο σπίτι μας συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες, θα λέγαμε με χιούμορ, ενώ μιλάμε την ίδια γλώσσα να μην συνονοούμαστε. Αν και επιτρέψτε με εδώ μια μικρή παρένθεση, κάποτε έκανε ένα θέμα σεβασμιότατε στις οικές επάνω. Μιλάνε οι άνδρες και οι γυναίκες την ίδια γλώσσα. Και διαπιστώσαμε ότι δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, μόνο ότι μιλάμε ελληνικά. Λοιπόν, ενώ δηλαδή ότι μερικές φορές άλλο πράγμα έχουμε στο μυαλό μας εμείς, άλλο πράγμα έχει ο άνδρας μας που μας ακούει ή ο άνδρας αντίστοιχα και η γυναίκα που τον ακούει και τελικά βγάζουμε το συμπέρασμα δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Συμπέρασμα που το έχουμε πει οι περισσότεροι αρκετές φορές στη ζωή μας. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν και να προσεγγίσουμε και να φωτίσουμε ξανά λίγο τις λέξεις. Πρώτα απ' όλα είπαμε και διαλέξαμε εσκεμμένα τα παιδιά μας και όχι το παιδί μας, ένας άγνωστος κόσμος, ίσως θέλοντας να δηλώσουμε και να πούμε, όπως λένε και οι παιδίατροι, και εγώ το εκτιμώ πολύ που το λένε οι παιδίατροι και όχι μόνο οι ψυχολόγοι ή οι παιδαγωγοί, ότι το καλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις σε ένα παιδί είναι να του κάνεις ένα αδερφάκι. Όσο και να ακούγεται λίγο παράξενο στην εποχή μας, όσο και να ακούγεται δύσκολο και είναι δύσκολο, ειδικά για τα ζευγάρια που είναι και οι δύο εργαζόμενοι, για τις οικονομικές συνθήκες, για τις ανατροπές, για το κυρίαρχο περιβάλλον, για την οτροπία που υπάρχει και πολλά άλλα, όπου πραγματικά είναι πολύ δύσκολο και ένα παιδί. Όμως πολλές φορές αυτό το ένα παιδί μπορεί να είναι πιο δύσκολο από δύο ή τρία. Παρ' όλα αυτά, επιλέξαμε αυτό το πληθυντικό θέλοντας να πούμε ότι τα παιδιά
παιδιά αποτελούν από μόνα τους μια κοινότητα, γι' αυτό εξάλλου υποστηρίζεται τόσο πολύ πια και στο εκπαιδευτικό σύστημα, που από πολύ νωρίς η κοινωνικοποίηση των παιδιών από το υποχρεωτικό πλέον νηπιαγωγείο, προνήπια και νήπια. Παλιότερα δεν ήταν υποχρεωτικά, τώρα είναι υποχρεωτικό, γιατί είναι εισαγωγή στην κοινωνικοποίηση και στην προετοιμασία για να πάει στην πρωτοβάθμια στο δημοτικό. Τα παιδιά μας επίσης. Μια λέξη που την έχουμε πει χιλιάδες φορές, που την κουβεντιάζουμε, που τη συζητάμε, που τις λέμε, ξέρετε, και στο σλόγγα μας, για να είναι τα παιδιά μας η χαρά μας και όχι το πρόβλημά μας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλοί καταφεύγουμε να αναζητήσουμε και από το διαδίκτυο τώρα, που είναι πάρα πολύ εύκολο, στο YouTube ή οπουδήποτε αλλού, ομιλίες, προσεγγίσεις, σεμινάρια, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τα παιδιά μας, να δούμε τι πάει λάθος και δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, δεν μπορούμε να τα βρούμε, δεν μπορούμε να έχουμε ηρεμία, δεν μπορούμε και νιώθουμε άλλοτε αποτυχημένοι ως γονείς, άλλοτε αγχωμένοι. Και συχνά όμως, ξεχνάμε ή δεν έχουμε ψάξει πολύ να θυμηθούμε τι σημαίνει η λέξη παιδί, που είναι μία λέξη που χαρακτηρίζει παιδική ηλικία, παιδί, έχει χρονολογία περιορισμένη, δηλαδή δεν μπορεί να λέγεται ένα παιδί πάνω από 12 χρονών παιδί, γιατί μπαίνει πλέον στην εφηβεία, τουλάχιστον έτσι με τα συνηθισμένα όρια. Ξέρετε, τα όρια τα ηλικιακά, περιορισμώντας καθώς εξελίσσονται το ανθρώπινο είδος ή καθώς μεταλλασσόμαστε λίγο και ως άνθρωποι, έχουν μεταβληθεί, έχουν κατεβεί πάνω, κάτω, λίγο, αυτό το ξέρουμε όλοι, και εξάλλου επίσης τα όρια αυτά είναι σχετικά για κάθε παιδί. Παρ' όλα αυτά μιλάμε για παιδική ηλικία, μιλάμε για παιδιά, μιλάμε βέβαια για βρεφική ηλικία, μιλάμε για νηπιακή ηλικία, αλλά γενικά βρεφική, νηπιακή και παιδική, όλα μαζί τα έχουμε όταν τα παιδιά είναι μικρά. Και όταν εμείς οι μεγάλοι πια που έχουν μεγαλώσει τα παιδιά μας και έχουν αποκτήσει δικά τους παιδιά, μιλάμε και θυμόμαστε, συνήθως έχουμε συσσωρευμένες αυτές τις ηλικίες. Και μετά βέβαια εξακολουθούν να είναι παιδιά μας, όσο χρονών και να είναι. Ίσως και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα και ένα μεγάλο πρόβλημα και ίσως κάποτε θα πρέπει να γίνουν και σχολή γιαγιάδων και παππούδων ίσως, γιατί χρειαζόμαστε πραγματικά επιμόρφωση. Όταν αλλάζουν οι σχέσεις με τα παιδιά μας και από εκεί που ήταν τα παιδιά μας, τελικά γίνονται, παντρεύονται, κάνουν τη δική τους οικογένεια, κάνουν το δικό τους σπιτικό, που χρειάζεται να είσαι προετοιμασμένος για να το δεχθείς και να το χαρείς και να μην κάνεις παρεμβάσεις ή να μην σου λείπει ή να μην έχεις στέρηση ή να μην έχεις το σύνδρομο της άδειας φωλιάς και πολλά άλλα που πολλά ακούγονται και είναι γνωστά. Και πολύ περισσότερο για να μην επίσης πέφτεις μέσα στην παγίδα που είναι ευρέως διαδεδομένη του παιδιού μου. Το παιδί δύο φορές παιδί. Καμιά φορά παιδί μας δεν είναι. Είναι του παιδιού μου παιδί. Και εδώ πέρα τα πράγματα μερικές φορές μας μπερδεύουν. Αλλά δεν είναι του παρόντος. Απλώς αναφερόμενοι στη λέξη παιδιά, θυμίζω μερικές αλήθειες που τις ζούμε μέσα από την καθημερινότητα, είτε της δικής μας οικογένειας, είτε της διπλανής, της συγγενικής ή μέσα στην κοινωνία. Εξάλλου, επειδή τα παιδιά μας ενώνουν και σαν γονείς πολύ συχνά μοιραζόμαστε τους προβληματισμούς μας, τις αγωνίες μας, τις αντιρρήσεις μας, τα μπερδέματά μας και το αίσθημα της αποτυχίας που πολλές φορές έχουν οι σύγχρονοι γονείς, ενώ έχουν κάθε διάθεση να επενδύσουν σε αυτή την ιδιότητά τους, να την καλλιεργήσουν, να λειτουργήσουν όσο το δυνατόν πιο σωστά. Το παιδί λοιπόν είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία. Βεβαίως είναι εικόνα του Θεού. Βεβαίως είναι μια θάνατη ψυχή. Εξακολουθεί όμως να έχει τις μοναδικότητές του και τις ιδιαιτερότητές του. Εξάλλου, μην ξεχνάτε ότι το παιδί έχει σχέση με τη λέξη παιδεία, όπως επίσης το παιδί έχει σχέση με τη λέξη παίζω. Και θα εστιάσω τώρα σε αυτή την περίφημη λέξη, που πολύ συχνά πια μέσα σε, όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, την ξεχνάμε. Κοιτάξτε, είμαστε στην αρχή μιας σχολικής χρονιάς. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα, πιστεύω και στη δική σας πόλη όπως και παντού, εκτός από το σχολείο που μπορεί να είναι και ολοήμερο το σχολείο, δηλαδή το παιδί να πηγαίνει το πρωί και να σχολάει στις 4, στις 3 ανάλογα με τα προγράμματα, έχει επεκταθεί ακόμη και με τις 5.30 για να εξυπηρετήσει βεβαίως εργαζόμενους γονείς. Αλλά μιλάμε για ένα παιδί. Αυτό το παιδί λοιπόν μετά αρχίζει μερικές φορές έναν μαραθώνιο πραγματικά
για να προλάβει τις υπέροχες πολλές δραστηριότητες που εμείς ως πάρα πολύ καλοί γονείς θέλουμε να του δώσουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσει. Μπορεί να λέγεται γυμναστική, ένας αθλητικός σύλλογος, να είναι μουσική, να είναι ζωγραφική, να είναι ξένη γλώσσα, να είναι, ξέρετε. Επειδή ζούμε σε μια κοινωνία που πραγματικά έχει πολλές απαιτήσεις και πραγματικά κανείς πρέπει να έχει πολλά εφόδια και βεβαίως μας πυροβολούν συνέχεια και μας κάνουν πλήση εγκεφάλου για το πόσα εφόδια πρέπει να έχει μοριοδοτούμενα, τα ξέρετε. Όσοι μάλιστα είστε σε καταστάσεις για διορισμούς κτλ. Κάθε χαρτί που έρχεται, κάθε σεμινάριο προσθέτει μόρια κτλ. Τρέχουμε από νωρίς να δώσουμε στα παιδιά να τους ανοίξουν το μυαλό και τις ευκαιρίες. Μέσα σε όλη αυτή την πάρα πολύ καλή μας διάθεση, η οποία όμως λίγο μας έχει μπερδέψει, και δεδομένου ότι βεβαίως και επηρεαζόμαστε ως άνθρωποι, τι κάνει ο τάδε και τι κάνει ο τάδε, και ποιο σχολείο και ποιο δάσκαλο, και μήπως να του πάρω και ένα δάσκαλο για να είναι ακόμη καλύτερος. Επιτρέψτε μου μια μικρή παρένθεση. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί πάρα πολλά χρόνια πέρασαν όταν πρωτοπήγε η πρώτη κόρη μου στο νηπιαγωγείο. Το λέω αυτό γιατί ξέρετε το χρονικό πλαίσιο που γίνεται κάτι αποτυπώνει λίγο και την κοινωνία. Στην εποχή μας αυτό που θα σας πω μπορεί να μην ακουστεί και πολύ υπερβολικό. Τότε όμως πριν πολλά χρόνια, να σας πω πάνω από 40 χρόνια, έτσι για να σας τρομάξω λίγο, που πήγε το παιδί στο νηπιαγωγείο, μια καλή μανούλα που ανησυχούσε για το παιδάκι της με ρώτησε πώς θα πάει. Και εγώ ρώτησα πού, πώς θα πάει, δηλαδή πώς θα πάει στο μαθήμα, το καταλαβαίνω. Μα λέει στη ζωγραφική, στο κόψιμο, στο δίπλωμα, αυτά που κάνω στο νηπιαγωγείο και που έκανα μάλιστα ακόμη περισσότερο παλιά. Και της λέω, όπως θα πάνε όλα τα παιδιά τα οποία η μεγάλη τους χαρά είναι να τους δώσει μια μπογιά να μπογιατίσουν, ανεξάρτητα τι μπογιατίζουν και τι κάνουν. Εξάλλου είναι ένα μέσο, ξέρετε, που χρησιμοποιούν οι ψυχολόγοι. Όταν πας ένα παιδί στον ψυχολόγο, το πρώτο παράδειγμα εκτός από την κουβέντα θα του δώσει να ζωγραφίσει κάτι. Τώρα παρασύρουμε, με επιτρέπετε σεβασμιότητα, σας πω και ένα ανέκδοτο έτσι για να χαλαρώσουμε. Μια μανούλα, παρένθεση στην παρένθεση έκανε, επομένως αγγείλει τώρα έπρεπε να βάλω στην αρχή για να μιλάμε σωστά και μαθηματικά. Δεν έχουμε και κανένα μαθηματικό από κάτω και με διαγράψει. Λοιπόν, μια μανούλα έβλεπε ότι το παιδάκι της τώρα τελευταία όλα τα ζωγράφιζε κόκκινα. Τη θάλασσα κόκκινη, τον ουρανό κόκκινο, καλά τις σκεπές κόκκινες. Λέει το παιδί μου κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα θα έχει. Σαν καλή μανούλα κλείνει ένα ραντεβού και το βάζει στον παιδοψυχολόγο. Να διηγείται το παιδί της τα ζωγραφίζει όλα κόκκινα. Γιατί έχουμε και αυτές τις υπερβολές. Και το ανέκδοτο λέει λοιπόν ότι πηγαίνει και αφού μίλησε λίγο η ψυχολόγος, λέει περάστε λίγο έξω όπως γίνεται να μιλήσει με το παιδί. Του δίνει ένα χαρτί, του δίνει και όλες τις εμπογές και το βάζει να ζωγραφίσει. Και το παιδάκι πήγε και ζωγράφισε φυσιολογικά. Γαλάζια τη θάλασσα, γαλάζια τον ουρανό, κίτρινο τον ήλιο, έβαλε και το κόκκινο εκεί που έπρεπε. Μένει λοιπόν κατάπληκτη. Και το ρωτάει τώρα η ψυχολόγος. Λέει παιδάκι μου, ζωγράφιζε στο σπίτι όλα κόκκινα. Και απαντάει το παιδάκι, παιδί, με την αθωότητα και την αφέλεια, την ωραία την παιδική. Γιατί είχαν τελειώσει όλοι οι άλλοι μαρκαδόροι. Αυτό δεν υποτιμά την πολύ σπουδαία δουλειά που κάνει ένας παιδοψυχολόγος, αλλά να δεικνύει τη δική μας υπερβολή κάποιες φορές. Που αμέσως πάει το μυαλό μας ότι κάτι έχει το παιδί μου. Κάτι συμβαίνει με το παιδί μου. Λοιπόν, κλείνω τώρα αυτή τη μικρή παρένθεση στην αγγείλη που είχαμε κάνει και λέμε λοιπόν ότι πραγματικά το παιδί, επειδή ακριβώς ασχολείται, είναι πολύ κοντά οι έννοιες και οι λέξεις με το παίζω, το παιδί λοιπόν που εμείς το τρέχουμε από δραστηριότητα σε δραστηριότητα που μπορεί να είναι ωραίο να χορεύει αλλά δεν πάει να είναι κάτι που έχει πρόγραμμα που είναι υποχρεωτικό που πρέπει να κάνει ό,τι του λένε και όχι ό,τι θα ήθελε εκείνη την ώρα. Έχουμε πια παιδιά που δεν παίζουν. Δεν παίζουν. Ενώ το παιδί ταυτίζεται με το παιχνίδι. Ζει για να παίζει. Και παίζοντας ζει στην κυριολεξία. Και παίζοντας αναπτύσσεται και παίζοντας μεγαλώνει και αναπτύσσεται ο εγκέφαλος το οποίος ξέρετε ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. Λέμε πολύ ολόκληρη η ευφυΐα στον εγκέφαλο αναπτύσσεται μέχρι τα 12 χρόνια. Η μεγαλύτερη ανάπτυξη όμως είναι μέχρι τα 6-7 χρόνια. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα περίφημα 5 πρώτα χρόνια. Μέσα από το παιχνίδι λοιπόν το παιδί οριμάζει, μεγαλώνει, χαίρεται, αναπνέει, ζει σωματικά, πνευματικά,
άλλο εγκεφαλικά, άλλο η ψυχή και άλλο το μυαλό. Του είναι απαραίτητο, όσο απαραίτητο του είναι το φαγητό. Όπως ένα παιδί δεν μπορεί να ζήσει χωρίς φαγητό, όχι το φαγητό που επιλέγει, φαγητό, να έχει κάτι να φάει. Έτσι δεν μπορεί να ζήσει αν δεν παίξει. Εξάλλου όσοι είστε εκπαιδευτικοί εδώ πέρα και ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια και στα νηπιαγωγεία, ξέρετε ότι τα παιδιά είναι αδύνατο να καθίσουν με σταυρωμένα χέρια παραπάνω από ένα τέταρτο. Πρέπει να είναι πάρα πολύ εκπαιδευμένα παιδιά, γιατί μέσα τους υπάρχει η ενέργεια, μέσα τους υπάρχει η ζωή. Και γι' αυτό στις κατασκηνώσεις, σεβασμιότητα, θα το έχετε ζήσει, μάθετε τα παιδιά να τραγουδήσουν, να φωνάξουν, να δείτε να τεντώνουν την κυφλέβηση τους εδώ και να απολαύσουν αυτή την έκρηξη, αυτή την ενέργεια που βγάζουν από μέσα τους. Ανεξάρτητα αν κάποιες φορές για μας αυτό είναι φοβερά κουραστικό, το να παίζουν και να μιλάνε όλη την ώρα. Θα μου πείτε, μάλλον μιλάω τώρα για παιδιά άλλης εποχής, γιατί τώρα τα παιδιά άρχισαν σιγά σιγά να μην μιλάνε, γιατί είναι βουβά μπροστά σε ένα τάμπλετ, και να μην παίζουν, γιατί είναι καθυλωμένα επίσης μπροστά σε ένα τάμπλετ. Δεν λέω κινητό, έχουν τα περισσότερα παιδιά το τάμπλετ. Βέβαια στο τάμπλετ, αν προσέξετε, παίζουν με ένα διαφορετικό τρόπο. Σημασία έχει όμως να παίζουν ακόμη και με αυτόν τον τρόπο, για να μην είμαστε απόλυτοι. Γιατί δεν μπορούμε να γυρνάμε πίσω το παρελθόν και να θέλουμε να παίζουν όπως παίζαμε εμείς στις γειτονιές παλιά ή διαφορετικά. Όμως έχει μεγάλη σημασία να το σεβαστούμε, ότι όταν ένα παιδί παίζει, είναι ουσιαστικά σαν να διδάσκεται. Είναι ουσιαστικά η ανάπτυξή του. Να μην το θεωρούμε δηλαδή παράτερο και κουραστικό. Να μην θεωρούμε ότι δεν αξίζει τον κόπο να κατεβάσει τα παιχνίδια του, να τα στείνει και πιθανόν κάποιες φορές να μην τα συγκεντρώνει μετά και να μην τα μαζεύει. Και να μας αφήνει διάσπαρτα τα παιχνίδια του. Εμείς να θέλουμε το σπίτι μας να είναι συμμαζεμένο. Και καμιά φορά οι γονείς μέσα στην προσπάθειά μας να είμαστε καλοί γονείς, αλλά να μην καταλαβαίνουμε και αυτή την ανάγκη των παιδιών, τι κάνουμε. Θέλουμε ένα παιδικό δωμάτιο που να μοιάζει με τα ωραία που βλέπουμε στο διαδίκτυο πια ή στις αφίσες, τα παιδικά δωμάτια που είναι όλα καθαρά, όλα τακτοποιημένα, είναι έτσι παραταγμένα και τα παιχνίδια και δεν τα κουμπάει κανείς για να είναι όλα στολισμένα. Τα παιδιά παίζουν, αλλά παίζουν με πάρα πολλούς τρόπους. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα της εποχής μας είναι ότι έχουν τόσα πολλά παιχνίδια για να παίξουν που δεν τα παίζουν. Πρώτον, γιατί ένα παιδί όταν έχει πολλά πράγματα μπροστά του να διαλέξει, δεν ξέρει τι να πρωτοδιαλέξει. Με την ευκαιρία τώρα που διαλέγουν τα παιδιά, τι φόρμα θα πάρουν, τι παπούτσια θα πάρουν, βοηθήστε τα παιδιά να εκπαιδευτούν και να οριμάσουν, να ξέρουν να διαλέγουν. Πώς? Επιλέγοντας εσείς τρεις επιλογές που ταιριάζει στην ηλικία, στην ανάγκη, στα χρήματα και δίνοντάς τους την δυνατότητα να επιλέξουν ένα από τα τρία. Μην πάτε ένα παιδί, παραδείγματο χάρη, δεν θα πω κατάστημα να μην θεωρηθεί και διαφήμιση, σε ένα μεγάλο παιχνιδάδικο, τέλος πάντων, σε ένα παράδεισο των παιδιών και του πείτε διάλεξε τι θέλεις. Θα τα θέλει όλα και δεν θα ξέρει τι να πάρει. Δεν βοηθάμε έτσι τα παιδιά μας να μάθουν να διαλέγουν. Ή μην αφήσετε ένα παιδί το πρωί έντρομο να ψάχνει μπροστά στην τουλάπα του τι να φορέσω σήμερα. Είναι καλύτερα, μιλάμε για μικρότερα παιδιά, να έχετε τις προτάσεις από την προηγούμενη μέρα και να έχει επιλέξει. Μην του βάζετε κάθε μέρα εσείς, μην κάνετε κάθε μέρα εσείς την επιλογή, γιατί έτσι δεν το βοηθάτε να επιλέγει κιόλα. Αλλά μην το αφήνετε και απεριόριστο, ό,τι σ' αρέσει. Γιατί μπορεί να του αρέσει κάτι που δεν ταιριάζει καταρχήν και να προστατεύσουμε το ίδιο το παιδί και από την απόρριψη των άλλων παιδιών και από πολλά άλλα. Το λέω λοιπόν αυτό με την ευκαιρία που λέγαμε για τα παιχνίδια. Πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα να καλλιεργούν τη φαντασία τους. Ξέρετε και παλιότερα τα παιδιά άκουγαν παραμύθια και ήταν πολύ ωραία που τα άκουγαν. Γιατί τα έντυναν με τη φαντασία τους. Τα παιδιά έχουν πάρα πολύ μεγάλη φαντασία, η οποία είναι όμως μια μεγάλη δύναμη για να ενεργοποιεί τον εγκέφαλό τους, να αυξάνει τις γνώσεις τους και να ομορφαίνει τη ζωή τους. Τώρα με την εικόνα που έχουν μπροστά τους, σιγά σιγά η φαντασία τους ακινητοποιείται, αχρηστεύεται, ότι δεν δουλεύει σκουριάζει στο τέλος. Γι' αυτό είναι ωραίο που ζωγραφίζουν μόνο τους, παραδείγματος χάρη, τι κάνουν, δεν αντιγράφουν κάτι, εκφράζουν κάτι στο μυαλό τους. Όπως βέβαια μέσα από τις ζωγραφίες των παιδιών μπορούμε να καταλάβουμε
τι εικόνα έχουν, τι αίσθηση έχουν, τι έχουν εισπράξει για την οικογένεια. Όταν αποτυπώνουν τις μορφές και τις φιγούρες της οικογένειας με εκείνες τις πολύ χαριτωμένες ζωγραφιές τους, το στρογγυλό με τα χεράκια, τα ποδαράκια, τη θέση που βάζουν τον μπαμπά, πιο μεγάλο, πιο μικρό, πιο χαμηλό, όλα αυτά αποτυπώνουν το τι ζουν. Ένα παιδί λοιπόν μεγαλώνει παίζοντας. Κρατήστε το αυτό, σας παρακαλώ, έστω και αν φαίνεται ότι δώσαμε μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτό. Γιατί? Γιατί για να έχουμε μετά εξέλιξη από την παιδική ζωή στην εφηβική και από την εφηβική στην ενήλικη, και για να έχουμε ενήλικες που έχουν ενηλικιωθεί όντως και δεν περνάνε ετεροχρονισμένα την εφηβεία τους, και βεβαίως μετά δεν περνάνε ετεροχρονισμένα την παιδική τους ηλικία, σε πολύ όριμη ηλικία, που αυτό είναι προβληματικό, οφείλει το παιδί να έχει χαρεί την παιδική του ζωή. Όλοι υποστηρίζουν ότι είναι το καλύτερο δώρο και είναι ο καλύτερος θησαυρός που μπορεί να πάρει μαζί του για το μεγάλο ταξίδι της ζωής. Η ωραία παιδική ζωή, οι ωραίες παιδικές αναμνήσεις. Και δεν χρειάζεται να το λένε οι ειδικοί, νομίζω ότι οι περισσότεροι μέσα μας συμφωνούμε σε αυτή τη στιγμή, γιατί όταν θέλουμε να ξαναβρούμε την όρεξή μας για τη ζωή, το χαμόγελο όμως και για πολλούς ποικίλους λόγους μπορεί να έχουμε χάσει, θυμόμαστε κάτι από τα παιδικά μας χρόνια, γι' αυτό και χαιρόμαστε όταν συναντάμε φίλους από τα παιδικά μας χρόνια, τότε πριν αρχίσουν οι δυσκολίες και τα βάσανα. Και εννοώ τα παιδικά σε αυτή την ηλικία, γιατί μετά αρχίζουν να διαφοροποιούνται. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε το θεμέλιο για να έχουμε όσο το δυνατόν πιο ομαλή και την εξέλιξη της εφηβείας, όσο το δυνατόν πιο ομαλή και την εξέλιξη της μετέπειτα ζωής τους. Αυτό για να θυμηθούμε τι είναι τα παιδιά μας. Πάω τώρα στο μας. Έστω και αν είναι τόσο μικρή λέξη, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πρώτα απ' όλα βάλαμε εσκεμμένα πληθυντικό και όχι μου. Γιατί μέσα σε μια οικογένεια και σε ένα ζευγάρι δεν πρέπει ποτέ να λέμε το παιδί μου και το παιδί σου. Γιατί είναι τα παιδιά μας. Εκτός αν πάλι πούμε εκείνο το ανέκδοτο που ένας που ήταν με παιδιά χείρος και μία άλλη που είχε παιδιά χείρα, παντρεύτηκαν και έκαναν παιδιά και λένε τα παιδιά σου και τα δέρνουν, τα παιδιά σου και τα παιδιά μου δέρνουν το παιδί μας, το κοινό. Λοιπόν, δεν υπάρχει μου και σου, είναι από κοινού. Θα μου πείτε λεπτομέρεια, καθόλου. Μπορεί να είναι μια μικρή λεπτομέρεια ως λέξη, είναι πάρα πολύ ουσιαστική αλήθεια για την ισορροπία των ίδιων των παιδιών μας. Και επιμένω για την ισορροπία των παιδιών μας, γιατί καθώς γινόμαστε γονείς, οι περισσότεροι μπορεί και λίγο να αντωνούμε ή περισσότερο και να αφήνουμε στο περιθώριο την ιδιότητα τη συζυγική. Ρίχνουμε όλο το βάρος στα παιδιά μας. Πολύ συχνά φτάνουμε και στην υπερβολή. Τα παιδιά μου είναι το πάνω, ο σκοπός της ζωής μου. Είναι η ζωή μου, που αυτό είναι υπερβολή και λάθος. Επειδή όμως τα αγαπάμε τόσο πολύ, γι' αυτό και επιμένω ότι αν θέλουμε να τους κάνουμε τη ζωή τους όμορφη, αν θέλουμε πραγματικά να τους χαρίσουμε τα ωραία δώρα στη ζωή τους και να τους αφήσουμε πολύ ωραία κληρονομιά, ας ζήσουν μέσα σε μια οικογένεια όπου δεν υπάρχει μου και σου, αλλά υπάρχει μας. Δηλαδή είμαστε όλοι μαζί. Μπορεί να είμαστε διαφορετικοί, μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις, μπορεί να διαφωνούμε, μπορεί να έχουμε συγκρούσεις. Όπως συμβαίνει σε κάθε οικογένεια και όπως συμβαίνει και σε έναν οργανισμό. Όπου επίσης μπορεί να συγκρούνται τα έντερα με ένα άλλο όργανο, να υπάρχει δηλαδή δυσαρμονία στη λειτουργία, όπως λένε και οι γιατροί. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν είμαστε ένα σώμα. Το ίδιο είναι λοιπόν και το ζευγάρι. Είναι και των δυο τα παιδιά. Δεν ανήκουν σε κανέναν. Γιατί ξέρετε, υπάρχει η εξής παγίδα. Και το πρόβλημα που μερικές φορές δημιουργείται ως εξής. Όταν τα πράγματα πάνε καλά, χαιρόμαστε. Είδες, η κόρη μου πήρε άριστα. Τα καλύτερα άκουσα για το γιο μου. Όταν τα πράγματα πάνε άσχημα, γυρνάμε και λέμε «Η κόρη σου με ρεζίλεψε. Ο γιος σου με ξεμπρόστιασε». Όταν είναι καλά, είναι δικά μας κατορθώματα. Όταν είναι λάθη, ας τα χρεωθεί κανένας άλλος, γιατί δεν αντέχουμε στην ενοχή των λαθών, που είναι επίσης λάθος η ενοχή και εγωιστική. Γιατί δεν υπάρχει κανένας γονιός που να μην κάνει λάθος.
Θέλω να το επαναλάβω για να πάρουμε τα πάνω μας για να ενθαρρυνθούμε. Δεν υπάρχουν γονείς που δεν κάνουν λάθη. Ένα μόνο λάθος δεν πρέπει να κάνουμε σε όλη μας τη ζωή. Να πιστεύουμε ότι δεν κάνουμε λάθη. Αλλά ο καλός Θεός έκανε τα παιδιά μας με πολλά αντισώματα και πολλές αντοχές. Μην ανησυχούμε για τα λάθη που κάνουμε. Να ανησυχούμε όταν δεν έχουμε συνέστηση ότι κάνουμε λάθη και να δούμε τι μπορούμε να διορθώσουμε. Τα παιδιά βρίσκουν τον τρόπο και μπορούν να διαχειριστούν το λάθος. Υπάρχει πάντα και η συγγνώμη όταν χρειάζεται, χωρίς να την ξοδεύουμε συνεχώς, χωρίς να την υποτιμούμε και να γίνει τόσο καθημερινή που να μην έχει αξία. Και πάνω απ' όλα υπάρχει η διάθεσή μας και η συνειδητοποίηση ότι οφείλουμε να αλλάξουμε και να βελτιώσουμε μερικά πράγματα. Όμως, αν αφήσουμε τον εαυτό μας να πέσει στις ενοχές, τότε αυτοπαγιδευόμαστε, γιατί η ενοχή ουσιαστικά υποκρίνεται και ένα πληγωμένο εγωισμό. Εγώ που πίστευα ότι είμαι σπουδαίος και πολύ καλός γονιός, τα έκανα μουσκεμα και αυτό δεν μας βοηθάει και δεν μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε. Επομένως, για να ενθαρρυνθούμε και τώρα πάλι που ξαναβλέπουμε τα πράγματα και μέσα με τη σχολική χρονιά που έχει αρχίσει, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, με όλες τις αγωνίες, με όλα τα άγχη, με όλες τις ανατροπές, με όλα τα τρεξίματα, με όλες τις δυσκολίες. Δεν πειράζει να κάνουμε λάθη. Όσο μπορούμε θα τα βελτιώνουμε, όσο μπορούμε θα τα μετριάζουμε και θα τα λιγοστεύουμε. Σημασία λοιπόν έχει να αισθανόμαστε αυτό το από κοινού, τα παιδιά μας. Τώρα όμως θα θέσω ένα ερωτηματικό, είναι όντως παιδιά μας? Θα μου πείτε τι έγινε τώρα, θα ψαχνούμε αν είναι και παιδιά μας? Με την έννοια της κτητικότητας που καμιά φορά το λέμε, το δικό μου παιδί δεν θα το κάνει αυτό. Ή παιδί μου είναι και θα κάνει ό,τι του λέω. Παιδί μου είναι και θα του πω εγώ τι θα σπουδάσει, τι θα κάνει κτλ. Αυτό το μας ή το μου παιδί μου έχει τέτοια μεγάλη κτητικότητα, σαν να είναι κάτι που μας ανήκει, σαν να είναι κάτι που δεν είναι έξω από μας, ότι δεν είναι άνθρωπος, ύπαρξη, ξεχωριστό πρόσωπο, μοναδικό και ανεπανάληπτο όπως είμαστε όλοι μας. Γιατί μέσα στο θαύμα της δημιουργίας του κόσμου είναι και αυτό, ότι ποτέ κανένας δεν είναι ίδιος με κάποιον άλλον, έστω και αν είναι δίδυμοι, πανομοιότυποι. Διαφέρει ο ένας από τον άλλον. Κάθε παιδί λοιπόν είναι μοναδικό και διαφορετικό. Και δεν είναι προέκταση του εαυτού μας που καμιά φορά το παθαίνουμε. Γι' αυτό και βλέπουμε στη ζωή των παιδιών μας την πραγμάτωση των δικών μας επιθυμιών, των δικών μας ονείρων που δεν τα επιτύχαμε, που δεν τα κάναμε. Εμένα μου άρεσε πολύ η μουσική, δεν μπόρεσα να μάθω. Θα μάθει η κόρη μου, ο γιος μου. Μα μπορεί να μην θέλει να μάθει. Να μην έχει ταλέντο, να μην έχει καλό αυτή. Οτιδήποτε άλλο. Δεν έχει, θα δώσουμε τη δυνατότητα να δοκιμάσει, αλλά αν το νιώθουμε αυτό, ξέρετε τι χάνουμε, αγαπάμε τόσο πολύ το παιδί μας που στο τέλος το πνίγουμε με την αγάπη. Αλλά η αγάπη θωρακίζεται, διατηρείται και προστατεύεται για να μην αρρωστήσει από τον σεβασμό και την εκτίμηση. Σέβομαι όμως ότι είναι διαφορετικό αυτό το παιδί, ότι δεν είναι δικό μου δηλαδή. Ποιανού είναι? Τώρα να έρθω στην ουσία του θέματος, γιατί είμαστε και σε ένα χώρο που σε μια σχολή γονέων που λειτουργεί η Μητρόπολη. Ξέρετε, τα παιδιά μας δεν είναι δικά μας. Είναι πρώτα του Θεού. Μια μεγάλη αλήθεια που την ξεχνάμε πάρα πολύ συχνά. Κακώς την ξεχνάμε, γιατί έτσι αδικούμε τον εαυτό μας. Και θα εξηγήσω τι εννοώ. Αν ο Θεός δεν βάλει την υπογραφή, κανένας τρόπος, καμία μέθοδος επιστημονική δεν μπορεί να μας δώσει παιδί. Την τελική υπογραφή τη δίνει ο Θεός, με όποιον τρόπο και αν έρχεται ένα παιδί στην αγκαλιά μας. Ακόμη και με την υιοθεσία. Πάλι ο καλός Θεός επιτρέπει και φέρνει έτσι τα πράγματα για ποιο παιδί θα πάρουμε κτλ. Ένα αυτό. Δεύτερο, η Εκκλησία μας τόσο μα τόσο σοφά έχει βάλει, όπως ξέρετε, τον σαραντισμό. Και ο σαραντισμός δεν είναι για να βγει έξω η γυναίκα και να πάει στην Εκκλησία, αλλά είναι για να πάμε να πούμε στον Θεό ευχαριστούμε για το δώρο που μας έδωσες, στο παραδίδουμε σε σένα, αναγνωρίζουμε ότι είναι δικό σου, γι' αυτό δεν το παίρνει το μωρό ο παπάς, και μετά μας το επιστρέφει ο παπάς και μας λέει, ναι, δικό μου είναι, με την κίνηση αυτή, εννοεί ο Θεός μας το λέει, δικό μου είναι, αλλά σου το εμπιστεύομαι. Μια φράση συγκλονιστική αν τη σκεφτούμε, που γεμίζει την καρδιά μας και μας ανεβάζει και το ηθικό μας. Με εμπιστεύτηκε ο Θεός και με έκανε γονιό. Μπορώ να το καταφέρω.
Μπορώ να τα καταφέρω, αφού με εμπιστεύτηκε ο Θεός. Το παιδί είναι πρώτα παιδί του Θεού. Και γι' αυτό όταν τα βρίσκω σκούρα, απευθύνομαι στον πατέρα. Όπως ακριβώς κάποιες φορές είμαστε υποχρεωμένοι λόγω οικογενειακών συνθηκών και δουλειάς να εμπιστευτούμε το παιδί μας σε μια γυναίκα που το προσέχει, ακόμη και στις γιαγιάδες. Δεν είναι όμως δικό του το παιδί. Όταν έχουμε πρόβλημα, απευθυνόμαστε σε αυτούς να μας καθοδηγήσουν. Και εμείς όταν έχουμε πρόβλημα στο παιδί που μας εμπιστεύτηκε ο Θεός και διά της Εκκλησίας με αυτό την ακολουθία του σαρατισμού, ας απευθυνόμαστε στο Θεό που είναι δικό του παιδί, δηλώνοντας ότι εμείς δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, παίρνεις χάρη με τον επαναστατημένο έφηβό μας. Δεν ξεχνάμε όμως ότι είναι πρώτα παιδί δικό του. Ας αναλάβει λοιπόν εκείνος τις ευθύνες του. Στο Θεό να φέρουμε. Δεν είναι θράσος. Είναι αυτή η αγιασμένη παρησία και η οικειότητα. Δεν είναι εξοικείωση. Έλεγε κάποτε ένας καθηγητής πανεπιστημίου, σαν να ακούω τώρα, ήταν φράση, ήταν σε περιστατικό που μας είπε ο μακαριστός Παύλος, και επιτρέψτε μου λίγο έτσι και αυτή τη συγκίνηση. Τον είχαμε καλέσει στη Σχολή Γονέων της Μητροπόλεως Σερών και μας είχε πει το εξής περιστατικό. Καθηγητής Πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπερπολίτεκνος, και σε μια στιγμή η γυναίκα του τάπεξε, όπως λέμε, δυσανασχέτησε, κουράστηκε και είπε: «Δεν αντέχω άλλο. Έπεσαν απανωτά προβλήματα». Και εκείνος λέει με την χαρακτηριστική έτσι ηρεμία που είχε, της είπε: «Βρε γυναίκα, βάλε άσε και το Θεό να κάνει καμιά δουλειά». Δηλαδή, μην προσπαθείς να τα βολέψεις όλα εσύ, να τα προφτάσεις όλα εσύ, να τα κάνεις όλα εσύ. Δώσε πάσα και στο Θεό, που τον έχουμε στη γωνία και κάθεται άνεργος. Δεν του αρέσει. Θέλει να είμαστε δίπλα του. Αλλά έχει και μια άλλη μεγάλη σημασία. Τα παιδιά μας, που είναι πρώτα του Θεού, ότι οφείλουμε, αφού ο Θεός μας τα εμπιστεύτηκε, να τα μεγαλώσουμε σαν παιδιά του Θεού, δηλαδή σαν βασιλόπουλα, σαν μελλοντικούς συμπολίτες μας στη Βασιλεία του Θεού. Όπως ακριβώς γράφει το Ευαγγέλιο για τον Χριστό, ότι μεγάλουν ακριβώς με αυτή την ευλάβεια και με τη χάρη του Θεού. Δεν μπορούμε να τα μεγαλώνουμε με το δικό μας πιστεύω, με τη δική μας ιδεολογική προσέγγιση ή τον προσανατολισμό μας ή με το δικό μας θέλω που πολλές φορές εκφράζει όλα αυτά τα αποθυμένα μας. Είναι πρώτα του Θεού και στο πρόσωπό του βλέπουμε τους μελλοντικούς μας συμπολίτες. Γιατί η μεγαλύτερη χαρά για ένα γονιό είναι να ταμώσει ξανά με τα παιδιά του στη Βασιλεία του Θεού. Μπορεί να φαίνονται λίγο μακρινά, θεολογικά, είναι όμως άκρως πρακτικά. Γιατί μόλις ξαναθυμηθώ μέσα στον πανικό μου, μέσα στη σύγχυσή μου, μέσα στο άγχος μου, μέσα στο θυμό μου για την κακιά κοινωνία που έχει αλλάξει, που έχει έτσι κάνει τα παιδιά μας, ότι τα παιδιά μας πρώτον μου τα εμπιστεύτηκε ο Θεός σε αυτή την κοινωνία και ξέρει πάρα πολύ καλά κάτι εδώ το καθένα ποια είναι η κοινωνία μας, αμέσως λίγη γαλήνη έρχεται στην ψυχή μου, λίγο θάρρος παίρνω και επιτέλους απευθύνομαι στο Θεό και ξαναπροσεγγίζω και διορθώνω τον προσανατολισμό μου, ώστε και τα παιδιά μου να μάθουν και να πορεύονται προς αυτός που είναι και ο σκοπός της ζωής μας, που είναι ο αγιασμός μας. Και γιατί θα αγωνιάτε και θα λέτε καλά, φτάνουν οι θεωρίες που δεν είναι θεωρίες, σαν να λέω. Πάμε λοιπόν στον άγνωστο κόσμο. Άγνωστο κόσμο. Νομίζω ότι κάποιοι από εσάς, επειδή και φορούμε και τα παιδάκια μας, τα θυλάζουμε, τα έχουμε στην αγκαλιά μας, διαμαρτυρόμαστε και λέμε, είναι δυνατόν να μην ξέρω εγώ το παιδί μου? Ποιος το ξέρει καλύτερα από μένα το παιδί μου? Έλατε, ποιος το ξέρει καλύτερα από εμάς το παιδί μας? Το ξέρουμε όμως άρα για το παιδί μας? Το έχουμε γνωρίσει? Ή προβάλλουμε στο παιδί μας αυτά που νομίζουμε ότι έχει, γιατί έτσι τα θέλαμε? Λέμε καμιά φορά για τα παιδιά μας ότι όλοι κατά κάποιο τρόπο θα θέλαμε ένα παιδί το οποίο το ξεχώριζε. Όπως λέμε, θα θέλαμε έτσι να μας παραδώσουν ένα delivery, ένα παιδί πιθανόν ξανθό, γαλανό, με ωραίες μπούκλες, να μοιάζει με άγγελο, να είναι πολύ έξυπνο, πολύ ευγενικό, όσοι είμαστε για τις εκκλησίες, πολύ της εκκλησίας, και να λένε όλοι τα καλύτερα για μας. Όμως δυστυχώς δεν μας έφεραν τέτοιο παιδί και μας έχει πιάσει απογοήτευση, μας έχει πιάσει στεναχώρια. Παλεύουμε μέσα μας για το ένα από τα παιδιά μας που δεν μας κάθεται καλά.
πέφτουμε μέσα στην παγίδα να κάνουμε συγκρίσεις. Αχ, αυτός μας έχει πρίξει. Αυτός είναι ο καημός μας, αυτός είναι η δυσκολία μας. Μερικές φορές δεν το ομολογούμε ούτε στον εαυτό μας, αλλά δεν θα θέλαμε να ήταν δικό μας παιδί. Δεν είχαμε κάτι τέτοιο στο μυαλό μας. Δεν δεχόμαστε εύκολα τα παιδιά μας αυτά που είναι, μολονότι βεβαίως κουβαλάν μέσα τους και το DNA μας και βεβαίως τη μοναδικότητά τους, όπως είπαμε. Δεν τα ξέρουμε τα παιδιά μας, γιατί μερικές φορές από την αρχή αρνούμαστε να τα δούμε τα παιδιά μας. Ακόμη ξέρετε και εξωτερικά, κάτι άλλο είχαμε στο μυαλό μας. Θα μου πείτε, μα είμαστε τέτοιοι κακοί εντός εισαγωγικών γονείς? Όχι. Δεν είναι κακοί οι γονείς. Δεν έχουμε συμφιλειωθεί και δεν ξέρουμε ότι θέλει χρόνο για να γνωρίσεις ένα παιδί, όπως θέλει χρόνο πάρα πολύ για να γνωρίσεις έναν άνθρωπο. Όσοι έχουμε περάσει πολλά χρόνια της έχαμε ζωής, ξέρουμε ότι πάντοτε είχαμε εκπλήξεις. Ότι στο ταξίδι της ζωής μας, που και που συναντούσαμε και μια γωνία που δεν είχαμε ξαναδεί άλλη φορά. Γιατί αυτή είναι και η ομορφιά της ποικιλίας και του ανθρώπου που είναι, που δεν ξέρω πόσοι από εμάς θα κλείσουμε τα μάτια μας και δεν θα έχουμε γνωρίσει ούτε τον εαυτό μας ακόμη. Πώς λοιπόν να γνωρίσουμε τα παιδάκια μας όταν ειδικά τα έχουμε βάλει σε κουτάκια, και θέλουμε και όλα να τα έχουμε σε κουτάκια? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αν τα παιδιά όλα ήταν έμοιαζαν, θα ήταν πάρα πολύ εύκολο για μας να επιδοθούμε σε καλή διαπαιδαγώγηση και να έχουμε καλά αποτελέσματα. Όμως έχουν το ελάττωμα εντός εισαγωγικών κάθε παιδί να είναι ξεχωριστό, να ξεχωρίζει για πολλούς λόγους. Όχι μόνο για το θετικό και για το αρνητικό, να ξεχωρίζει, να είναι χωριστός. Βεβαίως υπάρχουν κανόνες, βασικοί κανόνες στην αγωγή και στην ανατροφή. Παρόλα αυτά θέλουν προσαρμογή για το κάθε παιδί. Όταν πάμε στον παιδίατρο, να σας θυμίσω, που τώρα πάλι στις αρχές που το επισκέπτονται πολλοί, είτε για να πάρουν το χαρτί, το έγγραφο που χρειάζεται για το σχολείο, είτε γιατί αρχίζουν οι λιώσεις ή άλλα συμπτώματα, ρωτάει πάντοτε για να δώσει ένα φάρμακο το οποίο ισχύει για την τάδε αρρώστια. Τι ρωτάει όμως πάντοτε? Πόσο χρονών είναι, πόσα κιλά είναι, γιατί προσαρμόζει το φάρμακο, την αγωγή, στα δεδομένα του συγκεκριμένου παιδιού. Έτσι ακριβώς είναι και οι κανόνες της παιδαγωγικής. Βεβαίως ισχύουν. Είναι οι προτάσεις που κάνουμε, οι τεχνικές που είναι βοηθητικά. Όμως κάθε παιδί στην κυριολεξία θέλει τη δική του δόση. Θέλει τη δική του διαχείριση του θέματος. Οι εκπαιδευτικοί λίγο πολύ το ξέρουν, γι' αυτό μερικές φορές μιλάμε για εξατομικευμένη αγωγή. Εξατομικευμένη θα πει του προσαρμόζει στο συγκεκριμένο άτομο, λέγεται εκεί, παιδί θα πούμε εμείς, και πρόσωπο, γιατί είναι πολύ πιο ουσιαστική και σωστή η έκφραση. Γι' αυτό και λέμε, μάνε παιδί μου, όταν βάζω φωνές στο μεγάλο, μ' ακούει αμέσως. Ο άλλος σημασία δεν δίνει. Και είναι από τους ίδιους γονείς. Είναι καθημερινότητες αυτές, έτσι. Ή λέμε, αυτό το παιδί, τι γλυκό που... Και λες, τι γίνεται? Μα είναι αυτή η μοναδικότητα και η διαφορετικότητα. Μετά, ξέρετε, όταν είναι μικρά τα παιδάκια δεν μιλάνε. Οπότε βγάζουμε αυθαίρετα εμείς τα συμπεράσματά μας. Όταν αρχίζουν και μιλάνε, με συγχωρείτε, δεν τους ακούμε γιατί μιλάμε εμείς. Ξέρετε, λέει, ο Θεός μας έδωσε ένα στόμα και δύο αυτιά για να ακούμε δύο φορές και να μιλάμε μία. Εμείς τελικά δεν ξέρουμε, μπορεί να έχουμε 3-4 στόματα και ένα και αυτό κουφό αυτή. Σπανίως ακούμε τα παιδιά μας και μάλιστα όταν είναι σε μικρή ηλικία. Και όταν τα ακούμε από υποχρέωση, κάτι άλλο σκεφτόμαστε, μπορεί να βλέπουμε πια και κάτι στο κινητό, μαγειρεύουμε, κάνουμε οτιδήποτε, δεν ακούμε δηλαδή με την καρδιά μας. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όταν ακούς ένα παιδί αρχίζει να το γνωρίζεις, να καταλαβαίνεις. Γιατί ο ένας έρχεται χαρούμενος από το σχολείο και ο άλλος έρχεται καημένος, τρομένος? Είναι δύσκολος αυτός? Άκουσέ το τι θα σου πει. Γιατί τα ίδια πράγματα ο καθένας έχει ένα δικό του αποκωδικοποιητή, τα εισπράττει με διαφορετικό τρόπο. Θυμάμαι τον μακαριστό Μωυσή τον Αγιορείτη, σεβασμιότητε, που μια φορά έγραφε εκπληκτικά βιβλία, έχει πολύ ωραίο λόγο, και μια φορά ένας που είχε διαβάσει τα βιβλία του τον πήρε τηλέφωνο από τον κόσμο και του λέει, θέλω να έρθω να σας συναντήσω στο κελί σας. Και του λέει, έλα. Ανέβηκε λοιπόν στο κελί, δεν ξέρω αν είχατε πάει, μου το περιέγραψαν ότι ήταν σε ένα πολύ ωραίο μέρος που έβλεπε κάτω έτσι όλη τη θάλασσα. Κάθισε λοιπόν και άρχισε να του μιλάει.
άρχισε να λέει. Ο Μωυσής, ο μακαριστός, προλάβαινε να πει που και που κανένα. Α, ναι. Κράτησε αυτό μια μισή ώρα. Μιλούσε ο άλλος. Στο τέλος του λέει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γέροντα. Λέει, για ποιο πράγμα. Γιατί μ' ακούσατε. Γιατί τον άκουσα με την καρδιά του. Και εμείς ακούμε τα παιδιά μας, αλλά πρώτον, δεν τα ακούμε με εκτίμηση. Λέμε, άσε τώρα βλακίστα, λέει. Παιδικά πράγματα. Εμείς ήδη υποτιμούμε τα παιδιά μας, ξέρετε. Δεύτερον, δεν τα ακούμε με προσοχή. Ούτε με σεβασμό, ούτε με προσοχή. Είμαστε πάντοτε βιαστικοί. Και επίσης, δεν ευκαιρούμε, όπως είπα, να τους ακούσουμε, γιατί τους μιλάμε, τους δίνουμε όλο οδηγίες. Κάνουμε το λεγόμενο κήρυγμα. Πότε μεγαλώσουν τα παιδάκια μας, θα μας πούν. Μόλις η μαμά ανοίγει το στόμα, εμείς κλείνουμε τα αυτιά. Έβαλε πάλι την κασέτα, λέγαν παλιά. Τώρα τα παιδιά δεν ξέρουν την κασέτα, δεν θα σας πούν την κασέτα. Μπορεί να σας πούν το ίδιο YouTube ή το ίδιο βίντεο. Γιατί δεν ξέρουν και τι είναι η κασέτα. Τώρα τα διαπίστωσα. Εμείς το λέμε, αλλά τα παιδιά δεν έχουν δει κασέτα. Πρέπει να πάνε σε κανένα μουσείο ηλεκτρονικών για να το δούνε. Δεν τα ακούμε τα παιδιά μας, δεν έχουμε μάθει να κουβεντιάζουμε. Θα μου πείτε κουβεντιάζουμε μεταξύ της. Λέει ο καθένας το δικό του που δεν ακούει ένας τον άλλον. Λοιπόν, μία πρόταση είναι, ας ακούμε, ξέρετε, και μικρές λεξούλες. Και θα σας πω και κάτι. Τα παιδιά λένε αυτά που θέλουν να πούν και κουβαλάνε στην ψυχούλα τους. Όχι τη στιγμή που θα καθίσουμε χαλαροί στον καναπέ και θα πούν για παίζουν τώρα πώς πέρασε το σχολείο. Όχι. Θα έρθουν την ώρα που είσαι ανάμεσα σε τηγάνι, είτε κατσαρόλες, που βιάζεσαι γιατί πρέπει να φύγεις ή γιατί δεν έγινε το φαγητό ή γιατί σε πήραν και τηλέφωνο, για να σου πούν και το πιο δύσκολο και σπουδαίο. Λένε οι παιδαγωγοί ότι η κουζίνα είναι το πιο συνηθισμένο μέρος για μεγάλες αποκαλύψεις. Γιατί θέλουμε να κάνουν και αποκαλύψεις, ντρέπονται και όλα, διστάζουν και όλα. Επίσης, υπάρχουν παιδιά που δεν μιλάνε, το ξέρετε. Υπάρχει παιδί που έρχεται από το σχολείο και δεν κλείνει το στόμα του και λες από μέσα σου. Εντάξει, παιδί μου, τα είπες. Τάλι, ας πούμε. Έχουμε να ακούσουμε για κανέναν άλλο. Και υπάρχει και παιδί που το ρωτάς πώς πέρασες, καλά. Πώς πήγε το μάθημα, καλά. Είναι 2-3 λέξεις επικοινωνιακές. Όντως, παρόλα αυτά, τα παιδιά μιλάνε με άλλους τρόπους. Μπορεί, παραδείγματος, τα παιδιά μιλάνε, έλεγα πριν, με τη ζωγραφική. Μιλάνε με το παιχνίδι. Έχουμε παρακολουθήσει. Όμως με διάθεση να γνωρίσουμε τα παιδιά μας όταν παριστάνουν ότι είναι ο μπαμπάς, η μαμά, όταν παίζουν, όταν έπαιζαν τα παιδιά στις πιο μικρές ηλικίες. Γιατί έχουν αρχίσει, είπαμε, να τους συντομεύουμε, να τους κόβουμε την παιδική ηλικία, να τη μικραίνουμε. 4-5 χρονών και αρχίζουν και μεγαλώνουν ξαφνικά. Που παίζουν τους ρόλους του μπαμπά και της μαμάς, εκεί βέβαια θα εκπλαγούμε αν ακούσουμε τι λένε, διότι πρώτον θα δούμε τον εαυτό μας και θα πούμε καλέ, έτσι μιλάμε. Αντιγράφουν ακριβώς. Επίσης όμως θα νιώσουμε και το πώς νιώθει το παιδί, δηλαδή θα το γνωρίσουμε και αξίζει να το γνωρίσουμε το παιδί μας. Και αυτή η γνωριμία, ξέρετε, θα κρατήσει μια ζωή. Όπως με τον εαυτό μας κρατάει αυτή η γνωριμία μια ζωή. Πραγματικά είναι ένας άγνωστος, υπέροχος κόσμος όμως, τον οποίο αξίζει σιγά σιγά με υπομονή, με σύστημα να τον γνωρίσουμε. Για να καταλάβουμε πόσο άγνωστα είναι τα παιδιά μας και πόσο ενδιαφέρει το ένα από το άλλο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα εμείς οι γονείς, ξέρετε, καλούμαστε να κάνουμε και να αποκτήσουμε πολλά πτυχία και πολλές ιδιότητες. Βλέπετε και στις αναρτήσεις τώρα με την ευκαιρία λέει, ας πούμε, ότι ο μπαμπάς και η μαμά πρέπει να κάνουν αυτό, 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 αυτό. Τι να πούμε, νοσηλευτές, κομμώτριες, τα πάντα, έτσι, μαγείρισες, δασκάλες κτλ. Λέει λοιπόν ότι μεταξύ των άλλων οι γονείς πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι μοιάζουμε με τους κυπουρούς. Έναν κήπο έχουμε, με λιγότερα ή περισσότερα λουλούδια, ανάλογα με τα παιδιά μας. Γιατί λουλούδια είναι, μπουμπούκια είναι που ανθίζουν. Όμως, όπως όλοι οι ωραίοι κήποι, δεν είναι ίδια φυτά. Δεν είναι ίδια λουλούδια. Το ένα μπορεί να μοιάζει και να είναι τριαντάφυλλο, που σημαίνει ότι έχει και κάτι αγκαθάκια. Το άλλο μπορεί να είναι κάτι που έχει πολύ ωραίο άρωμα. Μπορεί να υπάρχουν όμως και παιδιά που μοιάζουν με κάκτους, δηλαδή που είναι μόνο με αγκαθάκια. Υπάρχουν δηλαδή παιδιά που χαίρεσαι να είσαι κοντά τους και υπάρχουν και παιδιά
που ζορίζεσαι, δυσκολεύεσαι, δεν ξέρεις πώς θα τους προσεγγίσεις. Όπως επίσης στην εποχή μας, όταν πάμε σε ένα ανθοπολείο και αγοράζουμε πια φυτό, αν δεν κάνω λάθος, έχουν μαζί τους και την ταυτότητα, την καρτούλα που γράφει είναι τάδε φυτό, το λένε έτσι, θέλει πολύ πότισμα, θέλει λίγο πότισμα, θέλει πολύ φως, θέλει λίγο φως. Προσέξτε τώρα. Υπάρχουν παιδιά που θέλουν πολύ φως. Είναι τα λεγόμενα κοινωνικά παιδιά και εξωστραφή. Είναι τα παιδιά που φοβάσαι όταν είναι μικρά να τα βγάλεις έξω, γιατί πάνε στο διπλανό τραπέζι, στη διπλανή οικογένεια, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Και λένε τι τρώτε, θέλω κι εγώ. Και εσύ τροπιασμένος, λες, έλα εδώ καλέ. Υπάρχουν και παιδιά όμως που δεν ξεκολλάνε πίσω από τη μαμά ή πίσω από τον παπά. Τα παιδιά που ντρέπονται. Τα παιδιά που αισθάνονται ανασφάλεια. Τα παιδιά που δεν είναι εύκολα κοινωνικά. Τα παιδιά που είναι εξωστρεφή πρέπει να τα μάθουν να χρησιμοποιούν αυτή τη διάθεσή τους για κοινωνικοποίηση με σωστό τρόπο, με τα όρια. Να τους προστατεύσουμε κιόλας, να επιλέγουν. Τα παιδιά που είναι πιο κλειστά πρέπει σιγά σιγά να τους βοηθήσουμε να ανοίξουν λίγο, ώστε να μπορούν να ενσωματωθούν στην κοινωνία. Υπάρχουν παιδιά που θέλουν πολύ πότισμα, δηλαδή υπάρχουν παιδιά από αυτά που λέμε που γυρνάνε από αγκαλιά σε αγκαλιά, που σε χορταίνουν φιλιά και τα χορταίνεις φιλιά και δεν θέλουν τίποτα άλλο. Είναι τα παιδιά που θέλουν πολύ πότισμα, τα φυτά. Υπάρχουν και παιδάκια όμως που θέλουν μια φορά την εβδομάδα πότισμα, όπως τα φυτά, που δίνουν εκεί τις οδηγίες. Παιδιά που δεν θέλουν πολύ χάδι, όχι γιατί δεν σε αγαπάνε, αλλά γιατί είναι έτσι η ιδιοσυγκρασία τους, η παρουσία τους. Εμείς όμως παρεμηνεύουμε και λέμε τι έχει αυτό το παιδί. Δεν μας αγαπάει. Δεν είναι ότι δεν μας αγαπάει. Μας αγαπάει με τον δικό του τρόπο. Όπως λέω κι εγώ, υπάρχουν και παιδιά τσουκνίδες. Δύσκολα παιδιά. Από πού να τα κουμπίσεις και πώς να τα πιάσεις, σαν την τσουκνίδα. Αν και οι παλιότερες γυναίκες μάζευαν τσουκνίδες για τις πίτες, δεν ξέρω αν μαζεύεται και εδώ, είναι και πολύ ωφέλιμα, έχουν τον τρόπο τους όμως. Θέλουν τον τρόπο ή γάντια ή με τον τρόπο να τα πιάσεις για να μην έχεις. Και αυτά τα παιδάκια δεν πρέπει να τα αφήνουμε στην άκρη γιατί είναι τσουκνίδες. Θέλουν απλώς τον τρόπο τους. Και ο δεύτερος παραλληλισμός που πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ωραίος και αφορά και εσένα, Πάτερ Προκόπιε, διότι έχει σχέση με τη μουσική. Λοιπόν, έχετε και ωραίο μουσικό σχολείο εδώ πέρα στις Σιάτιστα. Εμείς, λέει, οι γονείς είμαστε μαέστροι και έχουμε ορχήστρα δωματίου στο σπίτι μας. Και στην κυριολεξία και μεταφορικά. Στην κυριολεξία, λέω, όταν πράγματι παίζουν τα παιχνίδια, όργανα και καλά κάνουμε και τους φέρνουμε, οπότε υποφέρουν παππούδες, γιαγιάδες, γονείς, συγγενείς και φίλοι και γείτονες. Και αν θες να γίνεις λίγο αντιπαθητικός, πήγαινε ένα τύμπανο δώρο σε κάποιον που έχει μικρό παιδί, θα φροντίσει την άλλη μέρα να το έχει εξαφανίσει. Γιατί δεν θα το αντέξει. Και βέβαια, μπράβο στους γονείς που κάνουν υπομονή όταν αρχίζουν τα παιδιά να παίζουν ένα όργανο και απλώς γρατσουνάνε. Αλλά το αντέχεις, γιατί καμαρώνεις. Είναι το παιδί σου που μαθαίνει όργανο. Λοιπόν, μουσικό όργανο. Το ένα παιδί είναι βιολί. Δηλαδή, είναι έτσι ρομαντικό, είναι τρυφερό. Το άλλο παιδί είναι φλογέρα. Το άλλο παιδί είναι ακορντεόν. Ξεσηκώνει και τον κόσμο. Υπάρχουν και παιδιά που δυστυχώς ίσως για μας και δύσκολο για μας, παίζουν κρουστά. Drums. Σε παίρνουν τα αυτιά. Με τη φασαρία. Δηλαδή, ό,τι κάνουν, το κάνουν με φασαρία. Το έχουν μέσα στο είναι τους αυτό. Εσύ τι κάνεις ως καλός μαέστρος? Δεν προσπαθείς αυτός που είναι βιολί, αυτός που είναι κρουστά, να τον μάθεις να παίζει μουσική σαν βιολί. Γιατί ποτέ δεν θα μάθει βιολί. Και αυτός που παίζει βιολί δεν θα μάθει ποτέ κρουστά, γιατί δεν του αρέσουνε. Δηλαδή, αναγνωρίζεις τη διαφορετικότητα, να υπερήφημη διαφορετικότητα που είναι και της μόδας σε όλες τις βαθμίδες, τη μοναδικότητα του παιδιού σου. Αλλά δεν προσπαθείς να τα αλλάξεις από αυτό που είναι. Τι προσπαθείς να κάνεις? Να του μάθεις να αποδίδει τη μεγαλύτερη μελωδία από το μουσικό όργανο που είναι. Να παίζει όσο το δυνατόν καλύτερα τη μουσική του. Δηλαδή, να χαίρεται το ίδιο τη χαρά της ζωής και να απολαμβάνεις και εσύ την παρουσία του παιδιού δίπλα σου.
Ένα είναι αυτό. Επομένως δεν προσπαθούμε να αλλάξουμε τα παιδιά μας. Προσπαθούμε να τα μάθουμε, να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους, ό,τι καλύτερο έχουν. Και το δεύτερο, είναι και πιο δύσκολο. Σαν μαέστροι που είμαστε, πρέπει να τους μάθουμε να παίζουν και μεταξύ τους αρμονικά. Να μην μπαίνει όποτε θέλει ο καθένας, να μην βγαίνει η ορχήστρα, αυτό σημαίνει, έτσι. Και γι' αυτό θαυμάζουμε τους μαέστρους όταν έχουν και τις πολύ μεγάλες ορχήστρες. Αυτό είναι δύσκολο πραγματικά, αλλά είναι πανέμορφο. Και χρειάζεται προσπάθεια και χρειάζεται χρόνο και χρειάζεται πρόβες πολλές. Όμως αυτό μας βοηθάει. Μας όλα ίδια, σαν φωτοτυπίες. Και μάλιστα άριστες φωτοτυπίες κατά το δυνατόν. Και όποιος δεν γίνεται μια τέτοια φωτοτυπία σημαίνει ότι εγώ έχω αποτύχει σαν γονιός ή ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο παιδί. Γι' αυτό λέμε ότι είναι ένας άγνωστος κόσμος. Ένας κόσμος με όνειρα, με σχέδια, με τρόπο διαφορετικό σκέψης. Είναι καταπληκτικό πως σκέφτεται το παιδικό μυαλό, όπως ακριβώς δεν μπορούμε να καταλάβουμε πως σκέφτεται και ο έφηβος. Ξέρουμε πως σκέφτεται απέναντί μας, αλλά έχει έναν δικό του τρόπο να σκέφτεται. Είναι όμως πραγματικά μεγαλείο, είναι θαύμα Θεού, να μπορέσεις και να θελήσεις να ακούσεις πως σκέφτεται ένα παιδί, να διαπιστώσεις, να γνωρίσεις. Και ξέρετε, αν στο μυαλό μας κρατήσουμε λίγο αυτά τα δύο παραδείγματα και του μουσικού οργάνου και του φυτού, δεν θα πιέσουμε τα παιδιά μας να γίνουν όλα, ας πούμε, τριαντάφυλλα. Θα το αφήσουμε να είναι και ένα πιο ταπεινό λουλούδι. Αλλά θα είναι τόσο όμορφο, γιατί θα δώσει ό,τι ωραιότερο υπάρχει στη δυνατότητά του και στον οργανισμό του. Και εμείς θα έχουμε δίπλα μας πραγματικά ένα όμορφο περιβόλι ή θα έχουμε πραγματικά να μας αξιώσει ο Θεός, έστω κάποιες στιγμές, να ακούμε τις μελωδίες από την ορχήστρα δωματίου που μας αξίωσε ο Θεός να έχουμε. Είναι λοιπόν τα παιδιά μας ένας άγνωστος κόσμος, όσο και αν μας φαίνεται παράξενο. Καλούμαστε λοιπόν εμείς οι γονείς και μέσα από εδώ, από αυτές τις συναντήσεις και μέσα από τα διαβάσματα και μέσα από την εκπομπή μας, να μην την ξεχνάμε, και στο 4Ε, στη Λιδία και από πολλούς άλλους τρόπους, να σιγά σιγά να μαθαίνουμε τα παιδιά μας. Να τα μαθαίνουμε για να τα χαιρόμαστε. Να τα μαθαίνουμε για να μπορούμε να συνεργαζόμαστε. Να τα μαθαίνουμε για να τα βοηθάμε να γίνουν η καλύτερη έκδοση του εαυτού τους. Όχι κάτι άλλο από αυτό. Και μία, ας πούμε, ανακεφαλαίωση. Ότι τα παιδιά μας τους χρωστάμε να ζήσουν την παιδική τους ζωή. Να τη χαρούν. Και κάθε φορά που σκεφτόμαστε για το καλό των παιδιών μας κάτι, ας βάζουμε ένα ερωτηματικό. Είναι για το καλό, το πραγματικό καλό των παιδιών μας. Ας θυμόμαστε ότι τα παιδιά μας δεν ανήκουν σε κανένα, δεν είναι η προέκταση του εαυτού μας. Δεν μαλώνουμε πάνω από τα παιδιά μας ποιανού θα περάσει και ποιος είναι ο καλύτερος. Τραγικές ερωτήσεις. Ποιον αγαπάς περισσότερο, τον παπά ή την μαμά? Ποιος είναι καλύτερος? Και η γιαγιάδας, και εμείς θέλουμε το δικό μας μαθήματα. Ποια γιαγιά είναι καλύτερη, ποια γιαγιά αγαπάς περισσότερο? Να σας πω ότι θα έλεγα τα έξυπνα και τίμια σίγουρα παιδιά, αυτοί που φέρνετε περισσότερα δώρα. Διότι και εμείς έχουμε την τάση να δωροδοκούμε για να μας αγαπάνε. Λάθος. Τα παιδιά είναι λάθος να βλέπουν τη γιαγιά κρατώντας πάντα κάτι για να μπει στο σπίτι. Μπαίνει ως γιαγιά με την αγάπη της. Λοιπόν, είναι πολλά τα θέματα που μας μπερδεύουν λόγω και της κυρίαρχης αντίληψης που υπάρχουν. Και θα θυμίσω, τα παιδιά μας είναι πρώτα παιδιά του Θεού. Και έτσι για να χαμογελάσει το χείλη μας και για να είστε έτοιμοι να συζητήσουμε, να θυμίσω, αφού ο Θεός μας ευλόγησε και μας έκανε γονείς, μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Με τα λάθη μας, με τα λάθη μας. Μας ταπεινώνουν και τα λάθη. Με την εμπιστοσύνη στο Θεό, ναι, με την εμπιστοσύνη στο Θεό, για να Του μεγαλώσουμε τα παιδιά Του, όπως Εκείνος θέλει, μας ευλόγησε και μας εμπιστεύτηκε. Το εύχομαι και για τη φετινή χρονιά, με την αρχή εδώ των συνάξεων και της σχολικής και με τις ευχές και τις προσευχές όλων.
Ωραία. Έχουμε ερωτήσεις, ενστάσεις, διαφωνίες, προβληματισμούς. Δεν ξέρω αν το έχουμε καταρθώσει να τα κάνουμε. Θα θέλαμε να τα κάνουμε. Τις περισσότερες φορές αποτυχαίνουμε και δόξα τω Θεώ που αποτυχαίνουμε. Να σας πω πώς. Όταν θέλουμε να μας μοιάζουν στα καλά μας, στο προσανατολισμό μας, στις προσεγγίσεις μας και κυρίως όταν διεκδικούμε να κατευθύνουμε ακόμη και τα όνειρά τους. Ξέρετε πόσες πολλές φορές θέλουμε να κανονίσουμε τι θα σπουδάσουν με βάση τα δικά μας κριτήρια. Πού θα μείνουν, ακόμη και μεγάλοι, πού θα φάνε, ποιον άντρα θα πάρουν, ποια γυναίκα θα πάρουν, ποιο σπίτι θα νοικιάσουν, ποιο αυτοκίνητο θα επιλέξουν. Ξέρετε πόσο συχνά θέλουμε να έχουμε λόγο για όλα, γιατί. Γιατί λέμε και μερικές φορές δυστυχώς ζούμε μέσα από τα παιδιά μας. Ή ζούμε για τα παιδιά μας. Είναι και τα δύο λάθος. Ζούμε με τα παιδιά μας είναι το σωστό και το ισορροπημένο. Με, συνυπάρχουμε, συνεργαζόμαστε, είμαστε μαζί και ως γονείς, γι' αυτό ξέρετε και η οικογένεια, η εικόνα της οικογένειας, η πιο σωστή της αποτύπωση είναι ο άντρας, η γυναίκα δίπλα ο ένας τον άλλον και δεξιά και αριστερά τα παιδιά, όχι ανάμεσα στους γονείς τα παιδιά. Ούτε μπροστά τα παιδιά, ούτε πίσω τα παιδιά. Συμπορευόμαστε, μας κρατάνε από το χέρι και όταν έρθει η ώρα αφήνουν το χέρι και ακολουθούν το δικό τους δρόμο. Κάποιες φορές οι εικόνες και οι παραστάσεις μιλάνε από μόνος τους. Η αγωνία που έχουμε να ξέρουμε κάθε στιγμή που είναι το παιδί μας, σαν επόπτης εργασίας, ίσως να μας προβληματίσει και να κάνουμε να αναρωτηθούμε μήπως θέλω να είναι προέκταση του εαυτού μου, μήπως θέλω να ζω μέσα από αυτά, που χωρίς να το συνειδητοποιώ, δεν το κάνουμε από... ή κάνουμε αυτές τις υπερβολές. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνουμε, ξέρετε τι παθαίνουμε. Είναι σάρκα από τη σάρκα μου, λέμε. Είναι αίμα μου. Και το διαφοροποιούμε, ξέρετε. Δυστυχώς, κάποιες φορές συζητήσαμε ένα θέμα για το γάμο, σκοτώνει ο γάμος τον έρωτα και κάτι τέτοια και είπαμε ότι για τα παιδιά μας τα κάνουμε όλα, τα πάντα. Γιατί λέμε είναι αίμα μας. Ναι, τους δώσαμε το αίμα, αλλά για να υπάρξουν σαν οντότητες. Όχι για να συνεχίσουμε να υπάρχουμε εμείς μέσα από αυτούς και να τους κατευθύνουμε. Αυτό θα μας βοηθήσει για να βρούμε κατά κάποιο τρόπο τη σχετική ισορροπία. Δεν μπορούμε να την έχουμε πάντοτε. Δεν μας τρομάζει αυτό. Αρκεί λίγο να το φωτίσουμε για να μην εγκλωβιστούμε μέσα. Τις περισσότερες φορές και τα ίδια τα παιδιά δεν σ' ανασχετούν. Λεφτά είναι, ρε μαμά, κάθε ώρα και στιγμή θες να ξέρεις πού είμαι και πού είμαι. Με αυτή την έννοια. Και τα ίδια τα παιδιά δηλαδή μας δίνουν λίγο, μας ταρακουνά. Και τι λέγαμε πριν, ας τα ακούσουμε. Μπορεί να έχουν δίκιο, μπορεί και να μην έχουν. Μπορεί να έχουν ένα μέρος από το δίκιο, μπορεί να μας οδηγήσουν να βρούμε την ισορροπία. Εντάξει, ωραία. Παρακαλώ. Ο Πάτερ. Μεγαλώσει μια παραδοσιακή οικογένεια. Παραδοσιακή εννοώ με την ευρύτερη οικογένεια που έχει παππού, γιαγιά, μέσα στο σπίτι, πατέρα, μετά. Ή ένα παιδί που μεγαλώσει μια πυρηνική οικογένεια. Όσο το πιστεύω ότι έρχεται στην εποχή μα. Υπάρχει διαφορά στην κοινωνικοποίηση με αυτό το διάφορο. Κοιτάξτε. Στατιστικά και παιδαγωγικά και ψυχολογικά υπάρχει διαφορά γιατί ο άλλος από περιβάλλον. Οπότε από τότε που γεννήθηκε έχει μάθει να αναγνωρίζει πολλά πρόσωπα. Γιατί ξέρετε, ένα βρέφος όταν γεννιέται αναγνωρίζει τη φωνή της μαμάς και του μπαμπά και επίσης είναι απαραίτητο για την ψυχολογική του και για την ίδια την επιβίωσή του, τη βιολογική, να απευθύνεται σε ένα πρόσωπο. Στην αρχή το πρόσωπο της μητέρας που το θυλάζει, που του συνεχίζει δηλαδή τη ζωή που του έδωσε. Και μετά δίπλα είναι ο πατέρας που. Κανονικά από την εγκυμοσύνη πρέπει να μιλάει ώστε να αναγνωρίζει, ξέρετε, το παιδί. Είναι καταπληκτικό το θαύμα του Θεού της ζωής. Από εκεί και πέρα, όταν είναι σε μεγάλη οικογένεια, μπορεί να κοινωνικοποιηθεί ίσως. Μπορεί και να μην κοινωνικοποιηθεί όμως και να φοβηθεί τη μεγάλη οικογένεια. Και να μείνει κρυμμένος πίσω από τη μαμά, αν ο ίδιος είναι από τη φύση του λίγο πιο κλειστός.
Το άλλο το παιδί τώρα που λέτε στην πυρηνική οικογένεια, που λέμε συνήθως τώρα πυρηνική, οι γονείς και ένα παιδί ή έστω δύο παιδιά, μπορεί να είναι εξαιρετικά κοινωνικό επειδή του λείπει η κοινωνία. Ξέρω παιδιά που ήταν μοναχοπέδια, τα οποία έκαναν πρώτα παρέα με άλλους ανθρώπους, γιατί αναζητούσανε πού να βρουν ακόμη έναν συνομήλικο. Ή παιδιά που ήταν μοναχοπέδια και δεν μπορούσαν να κάνουν παρέα με συνομήλικους, γιατί είχαν μάθει με μεγάλους. Δεν ήξεραν πώς να παίζουν με μικρούς. Γι' αυτό βέβαια έρχεται τώρα να καλύψει αυτό το κενό της ένταξης στην κοινωνία και ο παιδικός σταθμός πια που έχει μπει στην καθημερινότητα και το νηπιαγωγείο. Ξέρετε, τους στόχους είναι. Κανονικά το νηπιαγωγείο δεν είναι για να μάθεις να διαβάζεις. Αυτά δεν τα κάνεις στο δημοτικό. Είναι για να κοινωνικοποιηθείς. Υπάρχει λοιπόν νέο ότι σε μια πολυμελή οικογένεια έχει περισσότερες πιθανότητες τα περισσότερα παιδιά να γίνουν κοινωνικά. Και με ποια όμως επίσης, όταν και αυτή η οικογένεια είναι ανοιχτή. Γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος να είναι ανοιχτό το σπίτι, να μην μπαίνει κανείς. Και ξέρετε και στην εκκλησία που πάμε, να υπάρχει αυτή η έκφραση της κοινωνικότητας. Κανονικά τα λέγαμε της κοινωνίας, για να είμαστε σωστοί θεολογικά, που είμαστε όλοι μαζί μέλη του σώματος του Χριστού. Αλλά καμιά φορά και στην εκκλησία πάμε σαν οικογένεια, γυρνάμε σαν οικογένεια, δεν μιλάμε. Οπότε δυστυχώς οι συνθήκες στις μεγαλύτερες και όλα πόλεις δεν έχουν τη σωστή ενορία που είναι μια οικογένεια, που γινόμαστε μια οικογένεια. Οπότε ναι, αν έχουμε πυρηνική οικογένεια, προσπαθούμε να δώσουμε ευκαιρία στο παιδί να κοινωνικοποιηθεί. Αν έχουμε μεγάλη οικογένεια που κοινωνικοποιείται πιο εύκολα το παιδί, αν πούμε ένα παιδί να μην κοινωνικοποιείται, μπορούμε να το σεβαστούμε και να δούμε πώς μπορούμε και αυτό το παιδί να του δώσουμε λίγη μεγαλύτερη δυνατότητα κοινωνικοποίησης. Ωραία. Παρακαλώ. Θα σας ζητήσω δύο πράγματα. Πρώτον, να μας πείτε αν τα ανασφαλή παιδιά και τα ανασφαλή παιδιά θυμόμαστε εμείς ή οι καταστάσεις που ζουν ή αν είναι στο χαρακτήρα τους. Και δεύτερον, θέλω να μας πείτε κάτι για την ανταπόκριση και την αντίδραση. Γιατί διάβασα το βιβλίο που παρουσιάζεται το «Μεγαλώνοντας παιδιά για την Βασιλεία του Θεού». Δεν είναι το θέμα, αλλά θα ήθελα να μου στείλει την ανταπόκριση. Για την είπες ανταπόκριση και... Την ανταπόκριση, την αντίδραση. Λοιπόν, θα πάω πρώτο στο πρώτο, τα ανασφαλή παιδιά. Που μάλλον έχουν αρχίσει να πληθαίνουν ή νομίζουμε εμείς. Θέτω κι εγώ ένα ερώτημα τώρα, στατιστικό, δεν έχουμε στατιστικά δεδομένα. Έχω την εντύπωση ότι ίσως και να υπάρχουν περισσότερα ανασφαλή παιδιά, γιατί ίσως να υπάρχουν περισσότερα ανασφαλείς γονείς. Ένα μυστικό λέει για τους γονείς, για να μπορέσουν να εμπνεύσουν στα παιδιά και να τους πείσουν να κάνουν κάτι, είναι να το έχουν πιστέψει από πριν οι ίδιοι. Δηλαδή, όταν θες να ξυπνήσεις ένα παιδί να πάει στο σχολείο, αν πας με τη σκέψη, «Ωχ, πάλι δεν θα ξυπνάει, πάλι θα με βασανίσει», θα τον ξυπνήσω και θα πάμε. Μπορεί και να περάσει, δεν είναι σίγουρο, δεν είναι μαγικά. Οι άνθρωποι, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε κουμπιά, δεν έχουμε κοντρόλ να μας κατευθύνουν. Τουλάχιστον προς το παρόν. Όμως, παρόλα αυτά, επίσης, ένα παιδί για να είναι ανασφαλές μπορεί να ζει σε ένα προβληματική οικογένεια με ποια έννοια. Πρώτα απ' όλα της αρμονίας και της αγάπης και της ενότητας των συζύγων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα παιδί. Η αρμονική συνύπαρξη του πατέρα και της μαμάς, έτσι είναι, του μπαμπά και της μαμάς, βοηθάει ένα παιδί να είναι ισορροπημένο. Πατάει σε στέρεο έδαφος. Οι μεγάλες και οδυνηρές συγκρούσεις, δεν μιλάω για τις μικρές, είναι σεισμικές δονήσεις. Ποιος μπορεί να νιώθει ασφαλής μετά από ένα μεγάλο σεισμό και όταν επαναλαμβάνεται συχνά? Κανένας. Ούτε και εμείς οι μεγάλοι. Επομένως, αναρωτιόμαστε αν έχουμε το μερίδιο στο να αισθάνεται ένα παιδί. Επίσης, ένα παιδί μπορεί να αισθανθεί ανασφαλές γιατί κάνουμε, χωρίς να το καταλαβαίνουμε για το καλό του, συγκρίσεις. Κοίτα το αδερφό σου τη γρήγορα που τελειώνει τα μαθήματά του. Με καλή διάθεση το κάνουμε. Τη λεγόμενη υποθέτουμε, νομίζω ότι το παρακινούμε σε άμυλα εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να τελειώσει επίσης κι αυτός γρήγορα για να μας αποδείξει να καταφέρνει ή μπορεί να μην κάνει καμία προσπάθεια και να πει δεν τα καταφέρνει. Αλλά οι συγκρίσεις δεν βοηθάνε καθόλου. Να τους βάλουμε ένα χ, είναι απαγορευτικές. Κάθε παιδί είναι μοναδικό, μόλις πριν το λέγαμε. Δεν είναι δηλαδή παρότριση.
Και αν θέλετε να γίνει αντιπαθητικός κάποιος, κάντε του τη σύγκριση. Κοίτα ο συμμαθητής ο Γιαννάκης που πάει πάντα διαβασμένος, κόκκινο στο Γιαννάκη του ρίξαμε. Και άμα δούμε θα του ρίξουμε και καμιά στο διάλειμμα. Γιατί μας ξεμπρόστιασε η μαμά μας γι' αυτό. Επίσης, επειδή οι συγκρίσεις πάνε πακέτο, είδατε ότι το ένα είναι αλυσίδα με το άλλο. Τα χωρίζουμε απλώς για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Αν εμείς δεν δίνουμε και δεν εκφράζουμε εκτίμηση στο παιδί μας, έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση. Επειδή ειδικά και στους εκκλησιαστικούς κύκλους μπερδεύεται πολύ εκτίμηση με τον εγωισμό, πολύ μακριά ανοιχτωμένοι είμαστε. Πολλοί που έχουν χαμηλή εκτίμηση είναι πάρα πολύ εγωιστές και πολλοί που έχουν ισορροπημένη αυτοεκτίμηση είναι πολύ ταπεινοί. Σημαίνει ότι εμείς ως γονείς, ανεξάρτητα τι κάνουν οι συμμαθητές, ο δάσκαλος, η κοινωνία, οφείλουμε να δίνουμε εκτίμηση στο παιδί μας για να έχει αυτοεκτίμηση που σημαίνει ισορροπία, δηλαδή καλή εικόνα για τον εαυτό του. Και ένας πολύ σημαντικό, μια πολύ μεγάλη αλήθεια, και αν θέλετε και μια τεχνική και μια αλήθεια που πρέπει πραγματικά να την κρατήσουμε στο μυαλό μας, η ιδέα και η εικόνα που έχουμε διαμορφώσει εμείς για το παιδί μας είναι ο καθρέφτης για το παιδί. Ό,τι πιστεύω εγώ για το παιδί μου, το εισπράττει από τις κινήσεις μου, από τις λέξεις μου, από τα μάτια μου, από το βλέμμα μου και αυτή την εικόνα έχει. Έχω την εικόνα ότι είναι παιδί τεμπέλης, τεμπέλη βλέπει τον εαυτό του. Έχω την εικόνα ότι δεν τα καταφέρνει καλά, αυτή την εικόνα έχει. Επομένως, η ανασφάλεια έχει πολλές αιτίες. Μπορεί να έχουμε εμείς το μερίδιό μας, μπορεί να είναι και από τα παιδιά που δεν έχουν το μεγαλύτερο θάρρος, όπως λέγαμε. Οπότε προσπαθούμε να δούμε όχι ακριβώς τι φταίει, τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Ξέρετε, καμιά φορά με τις ανθρώπινες σχέσεις δεν είναι μετρά να γυρνάμε πίσω και να καταναλώνουμε όλες τις δυνάμεις μας. Ποιος έφτιαξε, και πολλές φορές να μαλώνουμε και μεταξύ μας, εσύ φταίς που κάνεις έτσι. Τι μπορώ να κάνω με αυτό που έχω, με αυτή τη στιγμή, τι μπορώ να βελτιώσω. Αυτό μετράει πάρα πολύ και έχει μεγάλη σημασία. Τώρα για το άλλο που μου λέτε, για να καταλάβω, είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο που το έχει γράψει ένας που ζει στην Αμερική, Ορθόδοξος, και γράφει ότι ακριβώς τα παιδιά μας ουσιαστικά παίρνουν, τα μεγαλώνουμε για τη Βασιλεία του Θεού. Για να μην χάνουμε τον προσανατολισμό μας, τον τελικό μας στόχο. Έχει πολύ ωραία παραδείγματα, γιατί ξέρετε, οι ξένοι όταν γράφουν βιβλία για τα παιδιά, συνήθως γράφουν πολλά παραδείγματα. Εμείς οι Έλληνες γράφουμε πολλές θεωρίες. Έτσι, από κατασκευή μας είμαστε. Όπως λέγαμε, έτσι. Μέσα από την καθημερινότητα. Χωρίς όμως να γίνεται κάτι σαν, κάτι σαν παπούτσι που σε στενεύει. Χωρίς καν να φαίνεται κάθε φορά η αναφορά. Να πω εδώ ένα ακραίο παράδειγμα. Άκουσα κάποτε μια γιαγιά που, επειδή η γονή της είχε ωραία σγουρά μανάκια, μικρή ήταν και έπρεπε να της χτενίσει τα κοτσιδάκια, είπε: «Κάτσε καλή ήσυχα να σε χτενίσω. Τώρα η Παναγίτσα στεναχωριέται που δεν κάθεσαι ήσυχα». Ας μην χρησιμοποιούμε τώρα για τον Χριστό ή την Παναγία για να επιτύχουμε κάτι. Δηλαδή, ας μην τους έχουμε ως παλιά φόβητρο λίγο, ή έστω να κινήσουμε το φιλότιμό τους. Να μην το κατεβάζουμε τόσο το επίπεδο. Επομένως, η ανταπόκριση που λέμε και ο στόχος κυρίως είναι να θυμόμαστε αυτό που λέγαμε πριν. Τα παιδιά μας είναι πρώτα του Θεού και είναι η μελλοντική συμπολίτευση μας στη Βασιλεία των Ουρανών. Να σας πω τώρα, να είμαστε ειλικρινείς. Αν θυμόμαστε κάθε φορά στο πρόσωπο του οποιοδήποτε ανθρώπου βλέπουμε την εικόνα του Θεού, εγώ πολλές φορές αναρωτιέμαι σαν γονιός πώς θα μιλούσα στα παιδιά μου και τι θα τους έλεγα. Γιατί απέναντί μου, στον έφηβο που μου έβγαλε τη γλώσσα, είχα όμως το πρόσωπο του Χριστού. Πώς θα το διαχειριζόμουν, πολύ διαφορετικά, για να είμαστε ειλικρινείς. Ενώ αλλιώς είχα τον πληγωμένο μου εγωισμό και τον έφηβο που μου έλεγε να θυμώσω μαζί του. Όσο και να είμαι προετοιμασμένος, επίτηδες χρησιμοποιώ τους εφήβους, όπως καταλαβαίνετε, αλλά και τα μικρά παιδιά τα οποία εφηβίζουν εντός εγωγικών ακόμη πιο νωρίς πια. Υπάρχει αυτή η λέξη, δεν ξέρω πώς να μην υπάρχει, δεν πειράζει, την κάνουμε εμείς αυτή τη λέξη. Τι πρώτη, τι δεύτερη, έχει γίνει και αυτή του σειρμού, ας πούμε. Είναι, βλέπετε, και η χρήση Google, βλέπεις κάτι που λέγαμε και πριν. Το θέμα δεν είναι αν μαζεύεις πληροφορίες, πώς θα τις επεξεργαστείς, δεν ξέρεις. Ό,τι τις πετάς, έτσι, και έχουν όποιον πάρει ο χάρος που λέμε, έχουν λάθος αποτέλεσμα.
Κάπου εκεί θα νομίζω ότι ανταποκρίθηκα. Γιατί μέσα μας πρέπει να δουλέψουμε. Ξέρετε, και όταν πάμε στους παιδοψυχολόγους, το πρώτο που λένε και δεν αρέσει στους γονείς, μου έλεγε πρόσφατα η κόρη μου, μεγάλη, για μια συνάδελφό της που είχε κάποια προβλήματα, πήγε και επειδή ο ψυχολόγος, ο παιδοψυχολόγος τους είπε, ξέρετε, εσείς θέλετε δουλειά, δεν ξαναπήγαν. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια όμως, ότι μέσα μας πρώτα πρέπει να τα δουλεύουμε και μετά να είμαστε έτοιμοι να τα δώσουμε έξω. Κάτι άλλο, χαμογελάτε, να φύγετε χαμογελαστοί θέλουμε, έτσι, έτσι πάμε. Να θυμόμαστε τις αλήθειες και να χαιρόμαστε, για να είναι τα παιδιά μας η χαρά μας και όχι το πρόβλημά μας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τρέχουμε μετά σε αυτά όταν έχουμε τα προβλήματα. Και να χαιρόμαστε να τους αφήσουμε να χαρούν την παιδική τους ζωή, για όσους μεγάλωσαν και δεν έχουν πια την παιδική ζωή, ας αφήσουμε όμως το παιδί που έχουμε μέσα τους και ας αφήσουμε και το παιδί που έχουμε μέσα μας. Ξέρετε ότι όλοι έχουμε ένα καταχωνιασμένο παιδί που ψάχνει αφορμή λίγο να ξετρυπώσει και να φανεί στην επιφάνεια. Ας δίνουμε κι εμείς λίγο αυτή την χαρά και την ευκαιρία και στο δικό μας παιδάκι που έχουμε κρυμμένο μέσα μας. Για να το έχουμε φαίνεται ότι μας χρειάζεται για να ομορφαίνει τη ζωή μας. Και εύχομαι να γίνουμε όλοι μας καλοί μαέστροι και καλοί κυπουροί, διαπιστώνοντας και μαθαίνοντας τι είναι το κάθε παιδάκι μας, για να απολαμβάνουμε τη χαρά της ύπαρξής τους και του δώρου που μας έκανε ο Θεός να μας κάνει γονείς και να μας εμπιστευτεί τα παιδιά του. Ωραία. Νομίζω ότι είσαι αγιότατο. Τις εκπομπές μας τις συνεχίζουμε, ξέρετε, κάθε Τετάρτη 12 η ώρα, κάθε Παρασκευή 6.30 7 παρά 20, κάθε Σάββατο για βόλτα. Τώρα έχουν την εκπομπή και είναι εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσαν τίγη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου την κυρία Δημητρακούρη για την κατάθεση ψυχής την οποία έκανε σε όλους εμάς, για τις γνώσεις τις οποίες κατέθεσε, για την εμπειρία της ζωής την οποία μας προσέφερε, για όλα όσα μας είπε. Πιστεύω να προβληματιστήκαμε όλοι μας για τη στάση μας μέσα στην οικογένεια, για τη στάση μας απέναντι στο έτερο νήμιση, στους μεγαλύτερους από εμάς και στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, με τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Δημητρή, ο οποίος μας φιλοξενεί στο σπίτι του, να χαρίζει σε όλους σας, αλλά κυρίως την κυρία Δημητρακούδη, ακλόνητη υγεία, έτη βίου πολλά, δύναμη και ενίσχυση στον πνευματικό μας αγώνα, ευόδοση των επιθυμιών που έχει η καλή μας καρδιά.